Καλώς ήρθατε στο Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη, που φιλοξενεί την απόψινή συζήτηση και παρουσίαση. Το Ίδρυμα Λασκαρίδη είναι ένας οργανισμός πολιτιστικός, ο οποίος ειδικεύεται στις βιβλιοθήκες και στα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, για σχολεία. Το κτίριο που είμαστε τώρα είναι το κτίριο της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Θησαυρίζει περίπου 200.000 τίτλους από ένα σύνολο περίπου μισού εκατομμυρίου, με κύριο αντικείμενο την ελληνική γραμματεία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ανάμεσα στα ισχυρά σημεία της βιβλιοθήκης μας είναι βιβλιοθήκη ναυτιλιακή. Παραδείγματος χάρη, αυτό εδώ είναι η βιβλιοθήκη του Βαρόνου Λέο Ντελβάιντε, ιστορία της ναυτιλίας. Είναι οι πρώτες έντυπες εκδόσεις που ασχολούνται με την ιστορία της ναυτιλίας και την ιστορία των ναυτικών εθνών, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα βέβαια, αν και το κύριο αντικείμενο της βιβλιοθήκης είναι Φλαμανδοί, Ολλανδοί και Βρετανοί. Το μοντέρνο κομμάτι αυτής της βιβλιοθήκης βρίσκεται στη δανειστική μας βιβλιοθήκη και χρησιμοποιείται ως reference library από πανεπιστήμια της Αγγλίας στα μεταπτυχιακά προγράμματα που κάνουν εδώ στον Πειραιά. Αυτά για το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση αρχετύπων που έχουμε ξεχωρίσει από την συλλογή των αρχέτυπων που έχουμε στα αριστερά σας. Είναι στην αίθουσα Κρυαρά, μπαίνοντας δεξιά. Και μετά μπορούμε να τη δούμε. Επίσης, έχουμε την συλλογή Νέλσον, προσωπικά αντικείμενα του Ναυάρχου Νέλσον. Μετά, στα πλαίσια κάποιο κρασάκι που θα πιούμε στον κήπο, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει κάτω να πούμε και δύο πράγματα για τον Νέλσον, να δείτε την ναυτική συλλογή του Ιδρύματος. Αυτά για το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Με την πνοή του ανέμου, το ιστείο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, σε έναν τομέα που έχει αδικηθεί. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι τομείς που αδικούνται. Είναι οι τομείς που πολλές φορές οι επιστήμονες θεωρούν ότι δεν είναι εντός εισαγωγικών αρκετά επιστημονικοί. Και όμως υπάρχουν πολλές επιστήμες που άπτονται αυτών των θεμάτων, όπως η ιστορία, η ναυπηγική και πολλοί άλλοι τομείς, οι οποίοι μπορούν να ασχοληθούν με το θέμα και να μας κάνουν πιο σοφούς καθώς παρακολουθούμε την παρουσίαση. Ο κύριος Γεράσιμος Λιβαδάς θα συντονίσει την όλη εκδήλωση και θα παρουσιάσει και τους ομιλητές. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Και εδώ είμαστε και για επόμενες συναντήσεις. Είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουμε ως Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας. Ευχαριστώ. Καλά. Okay. Καπετάνιε, φάε το ξερό ψωμί σου βιαστικά και τη μαύρη ελιά βουτυγμένη στα λάτι και στον ήλιο πάνω στον όρθιο βράχο. Καιρός να ανοίξουμε πανιά. Ακούγοντας αυτό το παράγγελμα του Ρίτσου, εμείς, λαμνοκόποι του Ελληνής, ξεδιπλώνουμε τα άσπρα μας πανιά, το φως, τις θαλασσοδαρμένες σκέψεις, τις ψυχές μας και ταξιδεύουμε πάνω σε καταστρώματα υγρά ξεχασμένων καραβιών. Πηδάμε τους λάκους των κυμάτων, ποδίζουμε στου πελάγου τον ασημή καθρέφτη και βουτάμε στους κόρφους των γυαλιστερών ακτών. Πρόσωπα καραβιών κατοικούν τη θύμησή μας, τανθισμένο πέλαγος των λογισμών μας. Κλείνουμε τα μάτια και αρμενίζουμε σε δρόμους υδάτινους, χωρίς τελειωμό. Και ζούμε άλλοι τον ψήθυρο των παιδικών μας χρόνων,
άλλοι τον στεναγμό από μπάρκο εμπορικό και άλλοι τους πεάνες στα γκρίζα καταστρώματα. Στο νερό ζήσαμε όλοι και ακόμα δεν έχει περάσει η δίψα. Ανασκαλεύουμε θύμησες δυσπρόσιτες, χαράγματα στους αφρούς του κύματος, κρυμμένα στου ξυπόλυτου μαΐστρου το μαγκάλι και καταχωρίζουμε με τη θαλασσινή γραφίδα στις δέλτους μας ό,τι από μακριά σαλεύει, χαιρετά και μας χαϊδεύει. Λοιπόν, εμπρός, με την πνοή του ανέμου, Οδυσσής στην πονάτσα της στεριάς, ας αναζητήσουμε μαζί το μυρόγραφτο πεπρωμένο μας, ας ανασηκώσουμε το φουστάνι της λησμονιάς και ας γράψουμε για τις παλιές μας τις χαρές που ακόμα η ανάσα τους μυρίζει αλάτι. Με αυτές τις λίγες σκέψεις θα ήθελα να προχωρήσουμε. Το πρόγραμμα κανονικά έλεγε χαιρετισμός του Προέδρου, αλλά τον έκανε το χαιρετισμό ο Πρόεδρος. Οπότε θα προχωρήσουμε στο πρόγραμμα με την κυρία Στέλλα Σπαντιδάκη, διδάκτορα. Μισό λεπτό να βάλουμε και το βιντεάκι. Η Στέλλα Σπαντιδάκη είναι αρχαιολόγος με ειδίκευση στο αρχαιολογικό ύφασμα. Σπούδασε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο της Τιβίνγκης και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και στη μουσιολογία στη Σχολή του Λούβρου. Εξεπώνησε τη διδακτορική της διατριβή με συνεργασία των Πανεπιστημίων της Σορβόνης και της Χαϊδελβέργης πάνω στο θέμα της κατασκευής υφασμάτων στην Αθήνα της κλασικής περίοδου. Η εργασία της δημοσιεύτηκε στα αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο Oxbow Books το 2016. Από το 2015 είναι πρόεδρος του ARTEX, του Κέντρου Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογικού Υφάσματος στην Αθήνα, και από το 2018 διδάσκει κλασική αρχαιολογία στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Ενδιαφέρεται για την διαπιστημονική έρευνα όλων των διαθέσιμων πηγών που μας πληροφορούν για το αρχαίο ύφασμα, γραπτές πηγές, εικονογραφία, εργαλεία, κλωστοϊφαντουργίας και κατάλοιπα υφασμάτων, καθώς και για την πειραματική αρχαιολογία και τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς. Κυρία Σπαντιδάκη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι απόψε κοντά σας στο Ίδρυμα Λασκαρίδη. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές αυτής της εσπερίδας και το Ίδρυμα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας, ιδιαιτέρως τον πρόεδρο, κύριο Μαζαράκη Ανιάν, και την αγαπητή Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου, που μου έκαναν την τιμή να με προσκαλέσουν, και έτσι έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ απόψε και να σας μιλήσω για μια έρευνα που αγαπώ πολύ και η οποία αφορά στα ιστεία του Αθηναϊκού Στόλου κατά την κλασική περίοδο. Πρόκειται για μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί συνεργασία των Πανεπιστημίων του Λούντ της Σουηδίας και του Πανεπιστημίου της Κοπενχάγης στη Δανία και του Κέντρου Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογικού Υφάσματος και αφορά στα ιστεία και γενικότερα σε όλα τα υφάσματα του εξοπλισμού των πλοίων του Αθηναϊκού Στόλου και που αποσκοπεί στο να γεφυρώσει τον κλάδο της αρχαιολογίας του υφάσματος τον οποίο εγώ ειδικεύομαι με τους κλάδους της ναυτικής και της αρχαίας ιστορίας. Το υλικό είναι πάρα πολύ μεγάλο, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε σήμερα θα προσπαθήσω απλώς να αγγίξω κάποια θέματα που μου φαίνονται σημαντικά και να σας δώσω μια εικόνα για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα παραλείψω πολλά, δυστυχώς πολλές πτυχές λόγω έλλειψης χρόνου και θα εστιάσω στα ιστεία, τα χαρακτηριστικά τους. Γνωρίζουμε όλοι την αρχαία ελληνική τριήρη. Ωραία. Το σημαντικότερο και διασημότερο είδος πολεμικού πλοίου κατά την ελληνική αρχαιότητα. Η υψηλή της ταχύτητα, η ικανότητα ελιγμών και το μεταλλικό της έμβολο την καθιστούσαν εκπληκτικό πολεμικό όπλο. Είχε περίπου 36 μέτρα μήκος και 5 μέτρα πλάτος, πολύ ελαφρά κατασκευή και 3 επίπεδα κοπηλατών για να μπορεί να πιάνει μεγάλες ταχύτητες. Πρόκειται για μία πολεμική μηχανή με 200 περίπου άτομα πλήρωμα, 2 πανιά, εκ των οποίων το ένα αφαιρούταν πριν από κάθε πολεμική σύγκρουση για να έχει το πλοίο μεγαλύτερη ελευθερία ελιγμών.
Οι σύγχρονες μελέτες σχετικά με την κατασκευή και τη λειτουργία της Τριήρους έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στην κατασκευή του σκαριού και τη λειτουργία των κουπιών, ενώ οι έρευνες για την κατασκευή και τη λειτουργία των ιστίων είναι ελάχιστες και ελλιπείς. Υπάρχουν βεβαίως λίγες, συνήθως παλαιότερες, σημαντικές μελέτες, όπως αυτές του Μπεκ ή του Καρτό, που απετέλεσαν και ουσιαστικές συνεισφορές στη μελέτη των ιστίων των πλοίων. Ωστόσο, υπάρχει ένα ερευνητικό κενό όσον αφορά στα πανιά, τα σχοινιά και γενικώς όλα τα υφάσματα του εξοπλισμού των πλοίων. Η μελέτη λοιπόν της κατασκευής, της λειτουργίας και της συντήρησης των ιστίων της Αθηναϊκής Τριήρους θα αποτελέσει μία γέφυρα που θα φέρει πιο κοντά την ναυτική ιστορία, την αρχαία πολεμική ιστορία και την αρχαιολογία του υφάσματος. Το μεγαλύτερο σώμα πληροφοριών για τα πανιά του Αθηναϊκού Στόλου προέρχεται από τις ναυτικές επιγραφές του Πειραιός, διοικητικά έγγραφα που χρονολογούνται μεταξύ του 378 και του 324 περίπου π.Χ., απαριθμούν τα πλοία και τον εξοπλισμό τους και προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τον εξοπλισμό του πλοίου σε υφάσματα, αλλά και για το διοικητικό πλαίσιο της πόλεως ως προς τη χρήση και τη συντήρηση του στόλου. Σκόρπιες παραπομπές σε λογοτεχνικά κείμενα της κλασικής περίοδου μας προσφέρουν στοιχεία για τις πρώτες ύλες, τα υλικά, καθώς και σπάνιες αναφορές σε χρώματα, τεχνικές και ναυτική ορολογία. Η αρχαία εικονογραφία παρέχει πληροφορίες για το σχήμα, τις διαστάσεις και τα χρώματα των πανιών, καθώς και για τα ξάρτια των πλοίων. Αρχαιολογικά ευρήματα ιστίων είναι εξαιρετικά σπάνια στην Ελλάδα. Το μόνο παράδειγμα προέρχεται από την Αμοργό και είναι πολύ μεταγενέστερο, χρονολογείται στον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Ευρήματα από την Αίγυπτο αποτελούν συγκριτικό υλικό για τα ελληνικά ιστία. Ειδικότερα, οι ναυτικοί κατάλογοι παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για πολλούς τομείς του Αθηναϊκού Στόλου, αφήνοντας απ' έξω άλλους που πρέπει να ερευνηθούν από συμπληρωματικές πηγές. Παρέχουν λοιπόν καταλόγους με τον εξοπλισμό των πλοίων που δίδεται κάθε χρόνο από την πόλη, παρέχουν πληροφορίες για την ορολογία των ιστίων, αναφέρουν δύο ποιότητες ιστίων, μία κανονική και μία λεπτή ποιότητα, και δύο τιμές διαφορετικές, τα λεπτά ιστεία είναι πολύ ακριβότερα των κανονικών, αναφέρουν την αποθήκευση των πανιών σε ειδικές σκευοθήκες, αναφέρουν ιστεία που λείπουν από τα πλοία ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν και τέλος αναφέρουν τη συντήρηση των πλοίων και ανάγκες για επιδιορθώσεις. Σύμφωνα με τους ναυτικούς καταλόγους, ο τυπικός εξοπλισμός μίας Τριήρους διακρίνεται σε κρεμαστά και σε ξύλινα σκεύη. Τα κρεμαστά σκεύη περιλαμβάνουν τα πανιά, προστατευτικά καλύματα, μεγάλη ποικιλία σχοινιών για διαφορετικές χρήσεις, δερμάτινα προστατευτικά καλύματα, δέρματα με τα οποία κάλυπταν τα ανοίγματα των κουπιών για να μην μπαίνουν νερά στα πλοία και πιθανόν και καλύματα από τσόχα. Εκτός αυτών, στα κρεμαστά σκεύη συγκαταλέγονται και οι άγκυρες του πλοίου. Πολλά ζητήματα σχετικά με τα ιστεία δεν είναι προφανή από τους ναυτικούς καταλόγους, παραμένουν όμως ουσιώδη αν θέλουμε να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε την οργάνωση της κατασκευής των ιστίων και όλων των υφασμάτων των πλοίων. Ένα τέτοιο ζήτημα είναι οι πρώτες ύλες και η πρόσβαση σε αυτές. Τα δεδομένα μας πρέπει να συμπληρωθούν από άλλες πηγές. Η πειραματική αρχαιολογία προσφέρει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο χρόνο εργασίας και σε τεχνικά ζητήματα της παραγωγής. Οι διαστάσεις, ο αριθμός, το σχήμα των ιστίων, αντλούμε πληροφορίες από την εικονογραφία ως προς αυτά. Επίσης, από το μήκος των διατηρημένων νεοσήκων μπορούμε να υπολογίσουμε τις διαστάσεις των πλοίων και έτσι να κάνουμε υποθέσεις και για τις διαστάσεις των ιστίων. Η ορολογία των ιστίων και των σκοινιών που αναφέρεται στους καταλόγους είναι ελλιπής και πρέπει να συμπληρωθεί πάλι από δεδομένα που αντλούμε από συμπληρωματικές πηγές. Τεχνικά χαρακτηριστικά των ιστίων, όπως η ύφανση, οι ενισχύσεις, το χρώμα, η διακόσμηση, η ανθεκτικότητα για τον άνεμο, η συντήρηση επίσης και η ανακύκλωση, το μαντάρισμα των φθαρμένων πανιών και η ανακύκλωση, χρήση παλιών πανιών για άλλες χρήσεις. Τέλος, έλλειψη δεδομένων για το κοινωνικό πλαίσιο και για τους συμβολισμούς των ιστίων στη μυθολογία και τη θρησκεία. Το 2014, κατά τη διάρκεια μιας οστικής ανασκαφής στα κατάπολια της Αμοργού,
Στην αυλή μίας οικίας ή μίας αποθήκης ανακαλύφθηκε μία καμένη βάρκα από την οποία προήρθαν μία μεγάλη ποσότητα απανθρακωμένου υφάσματος μαζί με σκοινιά. Η μελέτη τους, που βρίσκεται τώρα υπό εξέλιξη, δείχνει ότι πρόκειται για τα μοναδικά τμήματα ιστίου που έχουν βρεθεί ποτέ στην Ελλάδα. Η χρονολόγηση με άνθρακα 14 τα τοποθετεί τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, πολύ πολύ μετά από την εποχή που εμείς μελετάμε, αλλά τα λαμβάνουμε υπόψη γιατί τα τεχνικά ζητήματα αλλάζουν με πάρα πολύ αργές, πάρα πολύ αργά και έτσι είμαστε σε θέση να αντλήσουμε πάρα πολλές πληροφορίες από τα ευρήματα αυτά. Το ύφασμα είναι αρκετά πυκνό, είναι κατασκευασμένο με απλή τεχνική, στην οποία και οι δύο κατευθύνσεις δουλεύουν αναζεύγη. Έχουμε δηλαδή διπλό στιμόνι και διπλό υφάδι, πράγμα που δίνει μεγάλη αντοχή στο ύφασμα. Κάτι που είναι απαραίτητο εφόσον πρόκειται για ιστείο. Οι ίνες είναι φυτικές, αλλά η κακή τους διατήρηση δεν έχει επιτρέψει ακόμα την ακριβή τους ταύτιση, οπότε περιμένουμε αποτελέσματα άλλων αναλύσεων. Και η διάμετρος είναι γύρω στο μισό χιλιοστό, δηλαδή αρκετά παχές κλωστές. Επιπλέον συμπληρωματικό υλικό έρχεται από την Αίγυπτο. Στις Θήβες, 46 τμήματα λινού ιστίου ανακαλύφθηκαν σε τάφο, επαναχρησιμοποιημένα ως περιτύλιγμα μούμιας. Χρονολογούνται μεταξύ του 150 π.Χ. και του 50 μετά Χριστόν. Το πανί είχε κάθετες και οριζόντιες ενισχύσεις με λινές ταινίες, καθώς και αρκετά μπαλώματα, ήταν δηλαδή αρκετά χρησιμοποιημένο. Επιπλέον, μπλε ή και κόκκινες ρίγες στο στιμόνι αναγνωρίστηκαν στις ταινίες και υποδεικνύουν ότι αυτές ήταν αρχικά χρωματισμένες με διαφορετικό χρώμα από ότι το υπόλοιπο πανί. Επιπλέον, στη Βερενίκη της Αιγύπτου βρέθηκαν τμήματα από λινό και βαμβακερό ύφασμα, πάλι από πανί, με τρίου πάχους που χρονολογούνται τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Ήταν μπαλωμένα σε αρκετά σημεία και έφεραν μάτια, οπές, πώς τα είπαμε, πορτούζια, ενισχυμένα με ξύλο και σκοινί. Τα υφάσματα ήταν πειραμένες στενές ταινίες που κατά πάσα πιθανότητα αντιστοιχούν στις ενισχύσεις των πανιών. Ωραία. Από τους ναυτικούς καταλόγους μαθαίνουμε ότι υπήρχαν λοιπόν δύο ποιότητες πανιών, η λεπτή και η κανονική. Αναφέρονται δηλαδή ιστεία των λεπτών. Επιπλέον υπάρχουν αναφορές σε μεγάλο κατάρτι, ιστός μέγας, και σε ένα δεύτερο, ιστός ακάτιος, που θεωρείται μικρότερο, και θεωρούμε ότι στο μεγάλο κατάρτι θα υπήρχε το μεγάλο ιστείο και στο μικρότερο, το μικρότερο ιστείο. Ο Αριστοφάνης στις Θεσμοφοριάζουσες αναφέρει τον κατασκευαστή ιστείων, που ονομάζει ιστιοράφο. Ήταν δηλαδή εκείνος που συνέραφε πολλά στενά τμήματα υφάσματος μεταξύ τους για να κατασκευάσει ένα τεράστιο ύφασμα που θα χρησιμοποιούνταν ως ιστείο. Γραπτές πηγές μας πληροφορούν επίσης για τα υλικά, τα οποία είναι φυτικής προελεύσεως και πρέπει να αναζητηθούν στο λινάρι, στην κάναβη, ενδεχομένως στον πάπυρο. Τέλος, κείμενα αναφέρουν και μαύρα πανιά. Όλοι γνωρίζουμε το μύθο με τον Αιγαία και το Θησέα και τα μαύρα πανιά. Αναφέρονται επίσης κόκκινα και πορφυρά πανιά. Στην εικονογραφία βλέπουμε συστηματικά ένα πλέγμα οριζοντίων και καθέτων γραμμών που καλύπτει την επιφάνεια των πανιών. Και το πλέγμα αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, αντιστοιχεί στις ενισχύσεις που έραβε ο ιστιοράφος κατά μήκος των ενώσεων των διαφορετικών τμήματων του υφάσματος. Στην αγιογραφία απεικονίζονται επίσης μαύρα ιστεία. Από αρχαιολογικά δεδομένα, ιστορικές έρευνες και πειραματισμούς, γνωρίζουμε ότι το ιστείο, λοιπόν, αποτελείται από πολλά στενά υφάσματα που σειράφονται όλα μαζί. Γνωρίζουμε επίσης ότι πρέπει να είναι από πυκνό ύφασμα και ανθεκτικό. Και ξέρουμε ότι τα πανιά χρειάζονται ενισχύσεις, ειδικά στις άκρες τους, είτε με ύφασμα είτε με σκοινί, το λεγόμενο γραντολόγημα. Έτσι, όταν βρίσκουμε κατάλοιπα υφάσματος, πυκνού υφάσματος, έτσι συνδεδεμένα με σκοινί όπως την αμοργό, ενδέχεται να προέρχονται από πανιά πλοίων. Μπορούμε να κάνουμε και κάποιες σκέψεις σχετικά με την οργάνωση της κατασκευής και με τα εργαστήρια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρχε συνεχής ανάγκη για τεράστιες ποσότητες υφάσματος για τα ιστεία,
υποθέτουμε ότι θα προτιμούσαν την ταχύτερη μέθοδο κατασκευής. Η κατασκευή των υφασμάτων και των σκηνιών για τις Τριήρης γινόταν είτε επί τόπου, στον Πειραιά ή στην Αττική, είτε σε κάποιο άλλο μέρος και εκεί τα τελειωμένα ιστεία μετά μεταφέρονταν στον Πειραιά. Γνωρίζουμε από την αναφορά του Αριστοφάνη στον ιστιογράφο ότι τουλάχιστον το στάδιο της σειραφής των πολλών υφασμάτων μεταξύ τους γινόταν και στην Αθήνα. Δυστυχώς, πολύ μικρός αριθμός αγνήθων, δηλαδή υφαντικών βαρών του αργαλιού, έχει βρεθεί στον Πειραιά, ιδίως στο ιερό της Αρτέμιδος Μουνυχίας. Η λειτουργική μελέτη των αγνήθων αυτών θα μπορούσε να υποδείξει εάν αυτά τα βάρη προορίζονταν για την κατασκευή τέτοιων τύπων υφάσματος που να ταιριάζουν με ιστείο πλοίου. Χοντροκομμένα υφάσματα δηλαδή και πυκνά. Οι αγνήθες που θα χρειάζονταν δεν θα μπορούσαν φερυπή να είναι πολύ ελαφρές ή πολύ φαρδιές, γιατί το ύφασμα έπρεπε να είναι παχύ και έπρεπε να είναι πυκνοϊφασμένο, οπότε θα έπρεπε να είναι βαριές και στενές. Το ερώτημα είναι ο τύπος αργαλιού που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των ιστείων. Καθώς η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, μπορούμε να σκεφτούμε τη δυνατότητα χρήσης ενός διαφορετικού αργαλιού που δεν θα χρειαζόταν αγνήθες, και που θα επέτρεπε την πιο γρήγορη κατασκευή του υφάσματος. Ενδεχομένως, να χρησιμοποιούσαν και τον όρθιο αργαλιό με δύο δοκούς, που ήταν γνωστός σε όλη τη Μεσόγειο εκείνη την εποχή και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη χρήση του και στην Ελλάδα. Παρόλες αυτές τις πηγές, πολλές πτυχές του θέματος και σημαντικότατα δεδομένα μας είναι ακόμα άγνωστα, αλλά κάποια από αυτά μπορούν να συμπληρωθούν από την έρευνα της σύγχρονης πειραματικής αρχαιολογίας. Η ανακατασκευή της Ολυμπιάδος, που όλοι γνωρίζουμε, ανακατασκευή Τριήρος σε φυσικό μέγεθο, αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα της έρευνας γύρω από την κατασκευή και τη λειτουργία της Τριήρους, αλλά καθώς επικεντρώθηκε στο να φωτίσει το ακόμη τότε σκοτεινό θέμα της λειτουργίας των τριών επιπέδων των αιρετών, των κοπηλατών, δεν έγινε εις βάθος έρευνα, ειδικά για τα ιστεία. Η Ολυμπιάς έχει δύο κατάρτια, το ένα κεντρικό, μεγάλο, το άλλο στην πλώρη, μικρότερο, που φέρουν το καθένα από ένα ιστείο. Το μεγάλο έχει εμβαδόν 96 τετραγωνικά μέτρα και το μικρό 25. Κατά καιρούς κατασκευάζονται πολυάριθμα ομοιώματα τριήρων από ιδιώτες ή από μουσεία, τα οποία δεν βασίζονται όλα απαραίτητο σε επιστημονική έρευνα. Τα περισσότερα δεν δίνουν επιχειρήματα σχετικά με τις επιλογές ως προς τα ιστεία και τα ξάρτια και υπάρχουν διαφορές ως προς τις διαστάσεις, τα χαρακτηριστικά και τη θέση των ιστείων. Στις σκανδιναβικές χώρες, όπου έχουν την τύχη να έχουν ανακαλυφθεί πολλά πλοία των Βίκινγκ σε πολύ καλή κατάσταση και διατηρούνται πολλά τμήματα ιστείων, έχει γίνει μεγάλη έρευνα σχετικά με την κατασκευή τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλοί πειραματισμοί και ανακατασκευές διαφορετικών ειδών πλοίων των Βίκινγκ, κυρίως στη Δανία και στην Νορβηγία. Οι έρευνες αυτές μας είναι πολύ χρήσιμες, ιδίως από μεθοδολογικής απόψεως, παρά τις διαφορές σε υλικά και στη χρονολογική περίοδο. Τα πανιά των πλοίων των Βίκινγκς ξέρουμε ότι ήταν μάλινα, είχαν ορθογώνιο σχήμα, είχαν ενισχύσεις κατά μήκος των ενώσεων, στην επιφάνεια και στις άκρες τους. Ας περάσουμε τώρα στην πειραματική αρχαιολογία. Πώς η πρώτη ύλη χρειάζεται για την κατασκευή των ιστείων μίας Τριήρους. Δεν έχουμε πληροφορίες από αρχαίες πηγές για τις ακριβείς διαστάσεις των αρχαίων ελληνικών ιστείων και η εικονογραφία είναι δύσκολη πηγή για ένα τέτοιο εγχείρημα. Οι υπολογισμοί που κάναμε βασίστηκαν στην Ολυμπιάδα, που έχει ένα μεγάλο πανί, όπως είπαμε, 96 τετραγωνικών μέτρων και ένα μικρό 25. Σε πειραματικές ανακατασκευές στη Δανία, λινά ιστεία ζυγίζουν μεταξύ 500 και 720 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο. Ένα υποθετικό μεγάλο λινό ιστείο 100 τετραγωνικών μέτρων με μέσο βάρος 720 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο θα ζύγιζε λοιπόν 72 κιλά. Θα χρειαζόταν αρκετούς ανθρώπους να το μεταφέρουν και να το χειριστούν. Ένα μικρό ιστείο 25 τετραγωνικών μέτρων με χαμηλότερο μέσο βάρος 500 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο θα ζύγιζε 12,5 κιλά.
Συνολικά, τα δύο υποθετικά αυτά λινά ιστεία θα ζύγισαν 84,5 κιλά. Στο βάρος αυτό όμως πρέπει να προσθεθεί και το βάρος των παρυφών, των ενισχύσεων κτλ. Οπότε το συνολικό βάρος ανέρχεται χοντρικά στα 100 κιλά. Για 100 κιλά λινού υφάσματος χρειάζονται 1000 κιλά, δηλαδή ένα τόνος στελέχη λιναριού. Τώρα, για το ύφασμα. Για ένα τετραγωνικό μέτρο λινού υφάσματος απλής ύφανσης με 10 κλωστές, με 10 στιμόνια και 10 υφάδια στο τετραγωνικό εκατοστό, χρειάζονται 2.000 μέτρα λινής κλωστής. Συν 10% για απώλεια υλικού κατά την ύφανση, άρα 2.200 μέτρα ή 2,2 χιλιόμετρα λινής κλωστής. Που σημαίνει ότι για 125 τετραγωνικά μέτρα ύφασμα ιστίου, η κατανάλωση νήματος είναι 275 χιλιόμετρα λινής κλωστής. Για μία τριήρη μόνο. Τώρα, ως προς το χρόνο. Πόσος χρόνος χρειάζεται για την κατασκευή των ιστίων μίας τριήρους? Με ένα μέσο ρυθμό γνεσίματος 50 μέτρα την ώρα, τα 275 χιλιόμετρα γνέθονται σε 5.500 ώρες. Τα πειράματα υποδεικνύουν ότι ένα πανί υφαίνεται σε πολλές λωρίδες περίπου 60-65 εκατοστών πλάτους. Κατά αυτόν τον τρόπο, ένα άτομο θα ύφαινε λωρίδες 200 μέτρων μήκους, που θα συνενώνονταν σε ένα ύφασμα 125 τετραγωνικών μέτρων, συν 5 τετραγωνικά μέτρα επιπλέον ύφασμα για τις παρυφές και τις ενισχύσεις. Με έναν υποθετικό ρυθμό, λοιπόν, 50 εκατοστών τη μέρα, να κάνει 50 εκατοστά ύφασμα τη μέρα, ένα άτομο θα χρειαζόταν 400 μέρες για να υφάνει αυτό το ύφασμα. Αυτοί οι αριθμοί είναι μεν υποθετικοί, βασίζονται ωστόσο σε αποτελέσματα της πειραματικής αρχαιολογίας. Θεωρούμε ότι οι τεχνίτες στην κλασική Αθήνα ήταν τουλάχιστον τόσο ικανοί και γρήγοροι όσο οι σημερινοί, ενδεχομένως πιο γρήγοροι. Αν μετατρέψουμε τους αριθμούς αυτούς σε ένα σύγχρονο ωράριο εργασίας, με 7 ώρων τη μέρα, 300 μέρες το χρόνο, δηλαδή ετήσιο χρόνο εργασίας 2.100 ώρες, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι ένα άτομο θα χρειαζόταν 2,4 χρόνια για να γνέσει μόνο την κλωστή και 1,5 χρόνο, δηλαδή 400 μέρες, για να υφάνει και να τελειώσει το ύφασμα για τα ιστία μίας τριήρους. Δηλαδή, ένα άτομο θα χρειαζόταν 4 χρόνια πλήρους εργασίας για να κατασκευάσει τα ιστία για μία τριήρη. Προφανώς αυτό θα ήταν κάτι που θα το μοιράζονταν πάρα πολύ οι φαντές σε μεγάλα εργαστήρια. Όταν σκεφτόμαστε τον Πειραιά του 5ου και του 4ου αιώνα, πρέπει να φέρουμε στο νου μας ένα τεράστιο εργοτάξιο που φιλοξενούσε πολλούς διαφορετικούς τομείς, μεγάλη ποικιλία υλικών, διαφορετικούς επαγγελματίες που συνεργάζονταν για να κατασκευάσουν τα ξύλινα και τα κρεμαστά μέρη των Αθηναϊκών τριήρων. Σε αυτό το μεγάλης κλίμακας εργοτάξιο σίγουρα υπήρχαν υποδομές για τα ναυπηγεία, όπου κατασκευάζονταν τα πλοία και οι ναυτικοί κατάλογοι αναφέρουν τα τηλεγόνια ναυπηγεία, όπως και πολλά διαφορετικά εργαστήρια. Θα πρέπει να φανταστούμε ξυλουργία, μεταλλουργία, εργαστήρια υφαντικής, σχοινοποιίας, βυρσοδεψίας, όπως και βαφεία. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε κάποιες θεωρίες που είχαμε, όπως την ύπαρξη μιας μεγάλης βιομηχανίας για την κατασκευή ιστίων για το στόλο, που περιλαμβάνει καλλιέργειες, εισαγωγές υλικών ή και έτοιμου υφάσματος, οργάνωση εργαστηρίων και τεράστιο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού. Όλα αυτά με πάρα πολύ στενή διοίκηση από την πόλη, ένα θέμα για το οποίο δεν υπήρχε δυστυχώς χρόνο να μιλήσουμε σήμερα. Αλλά υπάρχουν και πολλά ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω έρευνας, όπως η πρόσβαση στα υλικά, τοπική παραγωγή, εισαγωγές, οργάνωση της παραγωγής, η χρήση των ιστίων στην τριήρη και ο ρόλος των ναυτών, η ορολογία των ιστίων, τεχνικά ζητήματα και τέλος όλα τα ζητήματα σχετικά με τη διοίκηση του στόλου από την πόλη. Ελπίζουμε η έρευνα αυτή να συνεισφέρει στη δημιουργία καινούργιας γνώσης που θα μας βοηθήσει αφενός να κατανοήσουμε καλύτερα την ανεξερεύνητη μέχρι πρότινος περίπτωση των αρχαίων ελληνικών ιστίων και αφετέρου να φέρουμε πιο κοντά τους κλάδους της αρχαίας πολεμικής και ναυτικής ιστορίας με την αρχαιολογία του υφάσματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σπαντιδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν
Καταπληκτική ομιλία. Θα ήθελα να ρωτήσω από το ακροατήριο αν υπάρχουν ερωτήσεις. Θα μπορέσουμε να διαθέσουμε μέχρι και 5 λεπτά για ερωτήσεις. Οι κυρίες νομίζω προηγούνται. Παρακαλώ. Που αναφέρει μία ναυαρχίδα του Αλκιβιάδη με πορφυρά ιστία, τελεία. Εγώ το σκέφτομαι. Αυτή είναι η παραπομπή. Δεν έχουμε περιγραφή, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έχω ακούσει, λοιπόν, ότι χρησιμοποιήθηκαν όπως είπατε, οι ύλες κάναβης, λινάρι και το άλλο δεν το συγκρατώ, σε σχέση με το παμπάκι. Στον πάπυρο αναφέρθηκα, αλλά δεν έχουμε στοιχεία. Πάπυρος, ναι. Σε σχέση με το παμπάκι, γιατί υπήρχε πρόβλημα μουχλιάσματος του υφάσματος όταν το κατέβασαν απάνω στο καράβι, μιας και ήταν μέσα σε υγρασία. Πιθανώς ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε όμως κάναβης, πάπυρος και λινάρι, είναι ότι δεν έχουμε πλέον νηστεία, έτσι. Όχι, η κάναβης δεν μουχλιάζει, γι' αυτό χρησιμοποιείται. Γιατί δεν έχουμε νηστεία. Γιατί δεν βρέθηκαν νηστεία ακόμα. Εντάξει, θα μας τα πει εδώ ναι. Δεν ξέρω αν αυτό που σας είπα στέκει ή όχι, έτσι. Για το βαμβάκι πάντως δεν έχουμε καμία αναφορά σε τέτοια περίοδο για σε χρήση νηστείων ή οτιδήποτε στην Ελλάδα. Ναι. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχετε λάβει υπόψη το βιβλίο του Ηλία Κανελόπουλου, το οποίο αναφέρεται στην τεχνολογία των πλοίων από τον 18ο αιώνα και μετά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τα ιστεία, όπως αναφέρονται οθόνες, ήταν τότε για αυτά τα πλοία δύο ειδών. Τα γαλλικής προελεύσεως που είχαν πλάτος φάλδος 57 εκατοστά και 60 μέτρα μήκος και τα αγγλικής, τα οποία είχαν πλάτος 2 πόδια και 40 οριές μήκος. Το λέω αυτό γιατί παρακολουθώντας την ομιλία σας κατάλαβα ότι οι διαστάσεις είναι παρεφερείς ή θα έλεγα ταυτόσιμες. Και επίσης όλοι οι όροι που αφορούν την ναυτική ορολογία σε αυτό το ωραίο βιβλίο το οποίο υπάρχει και αναφέρονται στους δόλωνες, φώσονες, ακροκέραμα, τα οποία είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικά και ταυτίζονται. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει μία συνέχεια από την αρχαιότητα που εσείς εξετάζετε μέχρι τον 18ο αιώνα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Έχω υπόψη μου, αλλά δεν έχω φτάσει ακόμα στο σημείο να μελετήσω αυτή την περίοδο, αλλά θα το κάνουμε, γιατί πρέπει να δούμε, ακριβώς όπως λέτε, έχουμε μία μεγάλη ποικιλία όρων διαφορετικών που αναφέρονται σε ιστεία και θα ήθελα πολύ να δω την εξέλιξη μετά, χρησιμοποιούνται στο ίδιο, στην ίδια θέση, ας πούμε, ή αλλάζει το όνομα, χρησιμοποιούν ένα αρχαίο όνομα, αλλά το βάζουν διαφορετικά. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, οπότε θα το κοιτάξω. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ρωτήθηκε στην επιστροφή του Θησέα από την Κρήτη, όπου ξεχάσανε να αλλάξουν τα μαύρα πανιά με λευκά πανιά και ήταν αιτία κτλ. Επομένως, πράγματι υπάρχουν αναφορές για τα έγχρωμα πανιά που χρησιμοποιούσαν. Ναι. Δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Να σας κάνω κι εγώ μία ερώτηση. Μας είπατε ότι τα πιο παλιά στον χώρο της Ελλάδος πανιά είναι από τον 8ο αιώνα μετά Χριστό και της Αιγύπτου 150 π.Χ. Άλλα υφάσματα άλλης χρήσης έχουν διασωθεί από παλιότερες εποχές. Στην Ελλάδα, θέλετε να πείτε, από το 3000 π.Χ. περίπου. Λινάρι. Έχουμε πολλά κατάλοιπα αρχαίων υφασμάτων. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος τόσο, γιατί είναι καινούριος κλάδος η αρχαιολογία του υφάσματος.
Έχουμε πολλά, πολλά τμήματα υφασμάτων. Τα περισσότερα είναι μικρά τόσο δά, αλλά έχουμε και μεγάλα. Αυτή τη στιγμή, μέχρι τις 5 Μαΐου, μπορείτε να δείτε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το ύφασμα του Λευκαντή, που είναι το μεγαλύτερο που έχουμε και είναι πάνω από ένα μέτρο μπροστά, ένα μέτρο πίσω, αξίζει τον κόπο. Αλλά ναι, έχουμε από το 3000 π.Χ. Άρα είμαστε ατυχείς εμείς στο χώρο της ναυτιλίας, δηλαδή, που έχουμε... Δυστυχώς, ελπίζω να βρούμε κάτι με τόσα αναβάγια που βρίσκουμε κάτι. Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε στην κυρία Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου. Η οποία γεννήθηκε και ζει στην πόλη των Αθηνών. Σπούδασε ψυχολογία, ετυμολογία και ιστορία. Είναι συγγραφεύς, ερευνήτρια ναυτικής ιστορίας, πρώην ναυτικός του εμπορικού ναυτικού, με εξειδίκευση σε θέματα και μελέτες που αφορούν την ναυτιλία στην αρχαία Ελλάδα, εμπορικό, πολεμικό, ναυτικό, στρατηγική, τακτική σχεδίαση και ανάλυση ναυτικών επιχειρήσεων, ναυτική τεχνολογία και ναυπηγική. Έχει αναπτύξει αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα, εκδίδοντας βιβλία, δημοσιεύοντας περισσότερα από 100 άρθρα και μελέτες, μονογραφίες, αναλύσεις σε περιοδικά του ειδικού τύπου, σε πανεπιστημιακά περιοδικά της Ελλάδος και του εξωτερικού, καθώς και σε περιοδικά που εκδίδουν εξειδικευμένοι φορείς όπως το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Έχει μετάσχει σε ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, καθώς και σε ημερίδες, διαλέξεις και συνέδρια, μεταξύ άλλων σχολής διοικήσεως επιτελών πολεμικού ναυτικού, σχολή μονίμου υπαξιωματικών ναυτικού, υπηρεσία ιστορίας ναυτικού, σχολή διαβιβάσεων του ελληνικού στρατού, καθώς και το Πανεπιστήμιο του Pultusk Academy of Humanities της Πολωνίας. Έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία και επένους για την έρευνά της στην ναυτική ιστορία. Είναι δημιουργός και διαχειρίστρια του Ιστολογίου Ναυτικής Ιστορίας Περιαλός, ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας, του Ελληνής, μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων και του Συλλόγου Ιστορικών Μελετών Κορύβαντες. Είναι παντρεμένη με τον δημοσιογράφο και αμυντικό αναλυτή Ιάννη Θοδωράτο, με τον οποίο έχει αποκτήσει μία κόρη. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά μου και η τιμή βέβαια που στην πρώτη εσπερίδα του Ελληνής είμαι ομιλήτρια. Είναι χαρά μου που βλέπω όλους εσάς που έρχεστε και από πολύ μακριά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή αυτή που μας κάνετε. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε όλοι μας, αλλά όπως καταλαβαίνετε ο χρόνος μας περιορίζει και έτσι θα αρκεστούμε σε πολύ λίγα τα οποία επιλεκτικά εμείς έχουμε δει. Η δική μου η ομιλία είναι ουσιαστικά μία σύνοψη από μία μελέτη μου που έχει εκδοθεί στη Journal του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, Archaeology and Science. Όποιος θέλει να τη δει στα αγγλικά και να αντλήσει και επιμέρους πληροφορίες ή πηγές, μπορεί να επισκεφτεί το academia.edu. Δεν θα σας πω για τα ιστεία περισσότερα, γιατί ήδη μας είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα η κυρία Στέλλα Σπαντιδάκη. Η απουσία, το λινό ύφασμα το χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά, γιατί με αυτό έφτιαχναν τέντες, έφτιαχναν πανιά, κλινοσκεπάσματα, αλλιευτικά δίχτυα, αλλά κυρίως έφτιαχναν ιστείο, το οποίο ιστείο το συναντούμε... Λοιπόν, το ιστείο το συναντούμε ως ιστείον στα αρχαία κείμενα, αλλά και ως λίνον, αφού βασική πρώτη ύλη ήταν το λινάρι. Επίσης, συναντούμε τους όρους φάρος ύφασμα, τεμάχια ύφασμάτων, τα οποία τα ένωναν για να φτιάξουν ένα μεγάλο ιστείο, λέφος ή λέφια στον πληθυντικό. Είναι άλλη μία λεξούλα που συναντούμε, έναν όρο ναυτικό για το ιστείο, από τα ομηρικά έπι. Περνάμε μετά στον 5ο αιώνα π.Χ., στον Ευρυπίδη, στην Εκάβη, στίχο 114, που χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο για να δηλώσει ιστείο. Περνάμε στον Απολλώνιο, το Ρόδιο. Μέχρι τον 10ο αιώνα μετά Χριστό φτάνουμε στον Ιωάννη το Γεωμέτριο, ο οποίος χρησιμοποιεί αυτό τον όρο ακριβώς για το ιστείο. Σήμερα δεν λέμε λέφος το ιστείο, λέμε όμως σακολέφα ή σακολέβα, έτσι, για να χαρακτηρίσουμε ένα συγκεκριμένο πανί τραπεζοειδές ή το σκάφος που παίρνει αυτό το όνομα. Και είναι από το σάκος ή σάγος συν λέφος και βγαίνει σακολέφα.
Άλλη μια πολύ όμορφη λεξούλα είναι η οθόνη, η οποία έχει επικρατήσει και σήμερα στον κινηματογράφο, όταν προβάλλονται πάνω σκηνές επί της οθόνης. Και τέλος, άλλη μια περίεργη λέξη είναι η λέξη σπύρον, η οποία έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Σπύρον είναι το ύφασμα, το οποίο είναι μεγάλο, και το τυλίγουμε, όπως λέμε, τόπι υφάσματος, σπύρον. Σπύρον επίσης ήταν και το σάβανο, γιατί τι, τύλιγε το πτώμα. Έλικες επίσης λεγότανε έτσι. Μαλάγματα των νεών, δηλαδή παραβλήματα, γιατί ήταν κομμάτια από σκηνή τα οποία τα έπλεκαν και έφτιαχναν αυτό το παράβλημα, το μπαλόνι που λέμε στο εμπορικό ναυτικό. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο, το σύστρεμα του σκηνιού ονομαζόταν σπύρον, αλλά και το ιστείον, όπως βλέπουμε σε πάρα πάρα πολλές πηγές, αρχές. Βλέπετε λοιπόν πόσες πολλές λέξεις για να παρουσιάσουν το πανί στην αρχαιότητα. Πόσες πολλές, αλλά δυστυχώς ευρήματα από πανί και δι πολεμικού πλοίου, δυστυχώς δεν έχουμε. Η απουσία ευρημάτων αρχαίων ιστείων σε ναυάγια μας οδηγεί σε σκέψεις ότι τα ιστεία εκείνα τα οποία πλέον δεν τα χρησιμοποιούσαν, πλέον για τα πλοία τους, τα είχαν για μία άλλη διαφορετική χρήση. Δηλαδή, όταν καταλαβαίνουμε ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, όπως μας είπε η κυρία Σπαντιδάκη, για να φτιάξουν τα ιστεία μιας τριήρους, έτσι, και με τι κόπο, δεν θα μπορούσαν με κάποιο προβληματάκι να τα πετάξουν. Θα έπρεπε τα ίδια τα ιστεία να τα χρησιμοποιήσουν για κλινοσκέπασμα, για σάκους, για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Αυτό ήταν μια πάγια τακτική πολλών λαών, όχι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να χαμηλώσουν το κόστος και έπρεπε με κάθε θυσία να σώσουν αυτό το πανί που με τόσο κόπο έφτιαξαν. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το ιστείο δεν ανακυκλωνόταν μόνο στο ναυτικό περιβάλλον, αλλά και αλλού. Για παράδειγμα, στη στέγη της βορειότερης εκκλησίας, μεσαιωνικής πέτρινης εκκλησίας της Νορβηγίας στο Trondheim, ανακαλύφθηκε μάλινο ιστείο από πλοίο Viking, χρονολογούμενο μεταξύ του 1280-1420 μετά Χριστό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να γεμίσει τα κενά των δοκαριών της στέγης. Βλέπετε πάνω στη φωτογραφία το κομμάτι από το μάλινο ύφασμα. Βλέπετε αυτή την τρυπούλα, η οποία γύρω-γύρω είναι ενισχυμένη με ραφές. Είναι το ωμάτιον που λέγαμε στα αρχαία, αλλά και σήμερα το χρησιμοποιούμε με αυτή τη λέξη ωμάτιον. Το λέμε αλλιώς πορτούζι ή κλου ή άιλετ. Ο επόμενος ομιλητής μας, που θα δείξει πολύ όμορφες φωτογραφίες, παρατηρήστε ορισμένα ωμάτια τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα και καλλιτεχνικώς φτιαγμένα. Βλέπουμε λοιπόν επάνω το ιστείο αυτό και βλέπουμε κάτω τη στέγη που την είχαν γεμίσει χρησιμοποιώντας αυτό το ύφασμα. Άλλο εντυπωσιακό παράδειγμα αποτελεί ανακάλυψη λινού ιστείου, το οποίο βρέθηκε τυλιγμένο γύρω από μία μούμια. Αυτή η μούμια, αν και ανακαλύφθηκε μαζί με πολλές άλλες στο Εντφού στην Αίγυπτο, ήταν η μόνη η οποία ήταν τυλιγμένη με ιστείο. Και μάλιστα υπήρχε και ένας ξύλινος κρίκος, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, σπασμένος βέβαια, από όπου περνούσε το ρυθμιστικό σκηνή. Το ύφασμα αποτελείται από αρκετές λωρίδες, πάχους 5 περίπου εκατοστών, εκτίθεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Λιών και χρονολογείται περί το 150 π.Χ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ένα ποσοστό άγνωστο, πόσο μεγάλο ή μικρό, χαμένων ιστείων θα πρέπει να οφείλεται σε αυτή την τάση να ανακυκλώνονται τα παλαιότερα ιστεία προς μια ετέραν χρήση. Κατά τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ., η Αθήνα αντιμετώπιζε ελλείψεις από ναυτικούς εξοπλισμούς, κυρίως από ιστεία και από σκοινιά. Συνεπώς, η μέθοδος της ανακυκλώσεως, αν δεν ήταν συχνή, ήταν τουλάχιστον επιβεβλημένη. Θα μπορούσε όμως αυτό ως γεγονός να δικαιολογήσει την απουσία ιστείων πολεμικών πλοίων? Γνωρίζουμε ότι σε περιπτώσεις ναυμαχιών και εφόσον υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος, τα μεγάλα ιστεία φυλάσσονταν στη στεριά, συνήθως σε κάποια σκευοθήκη, και κρατούσαν τα μικρότερα ιστεία εν πλώ, τα οποία τους χρησιμεύαν για τους ελιγμούς της ναυμαχίας εκείνης της στιγμής ή για την καταδίωξη ή και για την αποφυγή. Αυτό μας οδηγεί σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, τι απέγιναν τα μεγάλα ιστεία τα οποία φύλαγαν στις σκευοθήκες, στη στεριά? Και δεύτερον, τι απέγιναν τα μικρότερα, τα οποία ύστερα από μία ναυτική σύγκρουση κατέληγαν κάτω στο βυθό της θαλάσσης?
Για να δούμε λοιπόν καθένα από αυτά ξεχωριστά. Όπως προαναφέραμε, τα μεγάλα εστία φυλάσσονταν συνήθως σε σκευοθήκες μέσα σε κυβότια, ειδικά έτσι, για να μπορεί να, είναι, να φυλαχτεί όμορφα το εστίο. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες η έλλειψη σκευοθήκη σε παράκτια περιοχή, η οποία δεν πρόσφερε τις υποτυπώδεις παροχές ελιμενισμού, ανάγκαζε τους ανθρώπους να φτιάχνουν μια πρόχειρη αποθήκη προκειμένου να φυλάνε εκεί τα εστία και τους ναυτικούς εξοπλισμούς τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, το φαινόμενο της φθοράς από την υγρασία, όπως πολύ σωστά μας είπε ο φίλος μας, ή της κλοπής, θα πρέπει να ήταν αρκετά συχνό. Σχετική αναφορά για το έτος 424 π.Χ. αντλούμε από χωρίο του Αριστοφάνους, η Πίς 912-918, όπου γίνεται αναφορά για ιστίων σαπρών, ιστίο σάπιο δηλαδή. Για να διαβάσουμε τη μετάφραση. Πρέπει εγώ θα σου φορτώσω τριειραρχία να ξοδέψει τα μαλλιοκέφαλά σου. Θα σου χρεώσω σκαρί σαραβαλιασμένο που να μην βρίσκεις άκρη στα έξοδα και τα μερεμέτια. Και θα σου στήσω μηχανή ώστε να πάρεις σάπια άρμενα. Αυτό μας δίνει δύο σκέψεις, δύο συμπεράσματα, δύο αλήθειες, πάρτε το πώς θέλετε. Η μία είναι ότι εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε αλλάξει παρά τα τόσες χιλιάδες χρόνια. Έτσι, θα σου φορτώσω εγώ, θα σου κάνω, θα σου δείξω και θα δεις. Η άλλη σκέψη είναι ότι τελικά δεν ήταν δύσκολο να βρεθεί ένα σάπιο ιστίο. Εφόσον ο φίλος μας εδώ τολμάει και απειλεί τον άλλον ότι θα δεις εγώ τι θα σου κάνω, θα σου βάλω σάπιο ιστίο. Ήταν εύκολο ή αν όχι εύκολο, δεν ήταν δύσκολο να βρεθεί ένα σάπιο ιστίο. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν το πρόβλημα της φθοράς των ιστίων. Και είναι λογικό, γιατί χώροι σε παραθαλάσσιες περιοχές που είναι ευάλωτοι από την υγρασία, η οποία ευνοεί την μικροβιολογική ανάπτυξη βακτηρίων και μυκητών, προσέξτε όμως, οι μύκητες επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις ιδιότητες των ινών του υφάσματος. Εδώ έχουμε δηλαδή για έναν πολύ μεγάλο και σοβαρό κίνδυνο. Αν λοιπόν σε κάποιους χώρους με υψηλό ποσοστό υγρασίας φυλάσσονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα λινά ιστεία, τότε κινδύνευαν να αχρηστευτούν από την εμφάνιση βακτηρίων και μυκητών. Τώρα, όσον αφορά το φαινόμενο της κλοπής, αρκεί να ανατρέξουμε σε ένα χωρίο του Ξενοφόντος, Ξενοφόντος Ελληνικών Β1-29, και θα διαβάσουμε εκεί ότι μετά την αυμαχία στους Αιγαίους ποταμούς, 405 π.Χ., ο ναύαρχος των Αθηναίων Κόνων διέφυγε και προσέγγισε το ακροτήριο της Λαμψάκου, που λεγόταν τότε Αβαρνίδα. Εκεί βρήκε τα μεγάλα ιστεία του στόλου του Λυσάνδρου. Όχι τα μεγάλα ιστεία μιας τριήρους, του στόλου του Λυσάνδρου. Τι έκανε? Τα πήρε και έφυγε. Ήτανε πολύ συχνό αυτό να φαινόμενο κάποιος από τον αντίπαλο στόλο ή κάποιος άλλος έμπορος, έτσι, να βρει ιστεία και να τα πάρει μαζί του. Τι λέμε τώρα, αν έκανε 4 χρόνια να φτιάξει ένας άνθρωπος ένα ιστείο, καταλαβαίνετε τι πολύτιμο έβριμα ήταν αυτό. Η κλοπή ιστείων επέφερε κέρδος, είτε ο δράστης ανήκε στον αντίπαλο στόλο, ήταν απλώς κάποιος ο οποίος τον ενδιέφερε να τα πουλήσει. Επί παραδείγματι, σε έργο του Αριστοφάνους, Βάτραχη 361-365, περίπου υπολογίζουμε το 405 π.Χ., γιατί τότε πρώτο μίλησαν για τους βατράχους. Πρώτο ακούστηκε το έργο αυτό. Αναφέρεται λοιπόν κάποιος τελώνης εν ονόματι Θωρικίων, ο οποίος προέβαινε σε κλοπή απαγορευμένων ειδών και εξαγωγή φυσικά, μεταξύ των οποίων και ιστεία. Γιατί μου το κάνει αυτό? Συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί μου το κάνει αυτό. Μάτι, έχουν δουλέψει, κουκλάκια. Λοιπόν, ο κύριος αυτός έπαιρνε ασκόματα, ιστεία και πίσα. Τα ασκόματα, για τους φίλους που δεν γνωρίζουν, είναι οι δερμάτινες επενδύσεις, τις κάτω-κάτω τρύπες της τριήρους, τις θαλάμιες οπές, από όπου διερχόταν η θαλάμια κόπη και τη χειριζόταν ο θαλαμίτης. Εκεί λοιπόν τα ασκόματα ήταν κονικά δέρματα επενδύσεις που απέτρεπαν την εισρωή υδάτων, έτσι ώστε να καταστήσουν το σκάφος κάπως πιο στεγνό και τον ερέτη, τον θαλαμίτη που ήταν εκεί, να μην βρέχεται. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έπαιρνε ασκόματα, έπαιρνε ιστεία και πίσα και τα πουλούσε μετά και έβγαζε ένα πολύ ωραίο κέρδος.
Αν ανατρέξουμε σε αρχές πηγές, θα βρεθούμε προεκπλήξεως για το ποιος άλλος μπορούσε να προβαίνει σε τέτοιες κλοπές. Όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο Vincent Gabrielsen, αξιωματική και τριήραρχη. Αδιακόπως αποστράγγιζαν τους νεόσικους από τους ναυτικούς εξοπλισμούς του δημοσίου. Ο λόγος μπορεί εύκολα να ερμηνευθεί, είτε επειδή κάποια έσπαγαν, χάλαγαν κατά τη διάρκεια των ναυτικών συγκρούσεων, αλλά για κάποιες ημερομηνίες ξέρουμε ότι δεν υπήρχαν τόσες μεγάλες ναυτικές συγκρούσεις που να δικαιολογούν την τόση μεγάλη απουσία. Και επειδή τις περισσότερες φορές αφαιρούνταν έτσι, από κάποιους που τα ήθελαν. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις επιγραφές κυρίως του 4ου αιώνα π.Χ. που αναφέρουν σημαντικές ελλείψεις εξαρτημάτων όταν οι τριήραρχοι παρέδιναν τις τριήρες τους στον νεόσικο και ακολουθούσε η ανάλογη απογραφή. Ενδεικτικώς αναφέρουμε ότι κατά τα έτη 372 π.Χ. 29 πλοία από την Μουνυχία είχαν έλλειψη ιστίων. Τα περισσότερα από τα χαμένα αντικείμενα περίλθαν στα χέρια αξιωματικών και τριηράρχων. Έχουμε κάποια ονόματα να δούμε για το έτος 342-341 π.Χ. όπου κάποιος Υγείας Μαραθώνιος που επέβαινε στην Τριήρη Ήβη. Βλέπετε, οι τριήρες είχαν ονόματα και πολύ όμορφα ονόματα. Και κάποιος Αντίδωρος Φαλιρεύς που επέβαινε στην Τριήρη Επιπηδώσα, όφυλαν κάποια εξαρτήματα να δώσουν και έδωσαν μόνο τα μισά. Και αυτά είναι η επιλογή των ονομάτων, έτσι. Απέλεξα απλά στην τύχη δύο ονόματα. Επίσης, έχουμε κάποιον Μνησικλή Κόλλη, πάλι για το ίδιο έτος, ο οποίος όφιλε ιστεία και σχοινιά για 18 τριήρης. Και κάποιον Ευθύμαχο, ο οποίος ήταν και ταμείας νεωρίων, ο οποίος ανάμεσα στα αναρρύθμιτα που όφιλε, ήταν επίσης μεγάλα και μικρά ιστεία από 35 τριήρης. Δεχόμενοι λοιπόν ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα εξαφάνισης ιστείων, παραμένει μονάχα υπό εξέταση το ενδεχόμενο να έχει διασωθεί κάποιο ιστείο στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπου η τεχνική ανακύκλωση ή η κλοπή δεν ευνοούνται. Εδώ σημαντικό εργαλείο αποτελεί η έρευνα της Eve Black, η οποία αναλύει το εχθρικό περιβάλλον μέσα στο οποίο τα υφάσματα περικλείονται όταν βρίσκονται στο βυθό της θαλάσσης. Οι διάφορες ίνες όπως βαμβάκι, λινάρι, μετάξι, καθώς και το ξύλο, περιέχουν κυταρίνες και λιγνίνες. Η λιγνίνη είναι το σπουδαιότερο μετά την κυταρίνη συστατικό της φυτικής βιομάζας, περιορίζει την διαθεσιμότητα της κυταρίνης, ισχυροποιεί και στεγανοποιεί το κύτταρο. Η κυταρίνη είναι μακριές αλυσίδες σαχάρων, ευαίσθητες στην οξείδωση και στους μικροοργανισμούς. Από εδώ λοιπόν καταλαβαίνουμε εν ολίγης ότι όσο περισσότερο ποσοστό λιγνίνης έχει ένα προϊόν, τόσο περισσότερο μπορεί να διασωθεί μέσα, να επιβιώσει μέσα σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον. Το ξύλο περιέχει, για παράδειγμα, 20-30% λιγνίνη, γι' αυτό και επιβιώνει στο θαλάσσιο περιβάλλον πολύ περισσότερο όταν βρίσκεται και σε αμμώδη ή λασπόδη βυθό. Η γιούτα και η κάναβης που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σχοινίων επίσης έχουν αυξημένο ποσοστό λιγνίνης. Γι' αυτό και σε ναυάγια βλέπουμε δίπλα σε άγκυρες ή σε κάποια άλλα ναυτικά όργανα κάποια κομμάτια από σχοινί. Μπορεί να επιβιώσει το σχοινί. Με το λινάρι όμως δεν συμβαίνει το ίδιο. Το ακατέργαστο λινάρι, και επαναλαμβάνω, το ακατέργαστο λινάρι περιέχει μόνο 5% λιγνίνη. Όταν επεξεργαστεί, κατά την επεξεργασία, τα πάθη του λιναριού που λέμε, έτσι, είναι πολύ μεγάλη η επεξεργασία που ακολουθεί, και μέχρι να φτάσει στην τελική του μορφή, ως ύφασμα δηλαδή, παραμένει με ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό λιγνίνης, το οποίο το καθιστά ευάλωτο, έρμεο στις διαθέσεις της θαλάσσης. Με τις σύγχρονες μετρήσεις σε ένα σύγχρονο θαλάσσιο περιβάλλον, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα βαμβακερό σχοινί έχει διάρκεια ζωής στη θάλασσα από 1-5 μήνες, μία βαμβακερή μπλούζα από 2-5 μήνες και ένα ζευγάρι μάλινες κάλτσες από 1-5 χρόνια. Σε έρευνα της Elizabeth Peacock, που πραγματοποιήθηκε στο Norwegian University of Science and Technology στο Trondheim της Νορβηγίας το 1994, όπου τοποθέτησε υφάσματα από λινό, βαμβάκι, μαλλί και μετάξι σε περιβάλλον από άμμο και νερό, παρατήρησε ότι οι ίνες του λινού καταστράφησαν περισσότερο και γρηγορότερο από τα υπόλοιπα υφάσματα.
Κύρια αιτία της φθοράς ήταν η μικροβιολογική ανάπτυξη, δίχως ωστόσο να αποκλείουμε και την χημική. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι σε ένα τόσο εχθρικό περιβάλλον, αν κάποιος δεν μάζευε το λινό ιστείο της εποχής εκείνης και το άφηνε μέσα στη θάλασσα, κανείς ενδιαφερόμενος δεν θα μπορούσε να το βρει μετά το πέρας ενός έτους, αφού αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα έχει τελείως διαλυθεί. Συμπερασματικός. Τα ιστεία των αρχαίων πλοίων, των αρχαίων πολεμικών πλοίων, δεν επιβίωναν στην ξηρά, κυρίως λόγω ανακυκλώσεως ή κλοπής. Κλοπή ιστείων στα πολεμικά πλοία ενεργούσαν συνήθως πληρώματα αντιπάλων στόλων, έμποροι καθώς και ανώτατοι αξιωματικοί, όπως ήταν οι κυβερνήτες και οι τριήραρχοι. Στο βυθό δεν μπορούσαν να διατηρηθούν λόγω της σύστασή τους, το λινό, το οποίο ήταν ευάλωτο στις διαθέσεις της θαλάσσης. Ευχής έργο θα αποτελούσε η ανακάλυψη ασύλου του τάφου, όπου θα βρίσκαμε μέσα σε μία σκευοθήκη ένα λινό ιστείο με τα διάφορα άλλα εξαρτήματά του. Άνθρωποι είμαστε, όνειρα μπορούμε να κάνουμε. Και γιατί όχι, αυτό θα ήταν και μία ευκαιρία να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί εδώ, στην τόσο όμορφη και φιλόξενη αίθουσα του Ιδρύματος Λασκαρίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Ιωαννίδου. Έχουμε ερωτήσεις. Δεν έχουμε ερωτήσεις. Θα προχωρήσουμε, λοιπόν, στον κύριο Βλαβιανό. Ο οποίος θα μας πει για την κατασκευή των ιστείων από το 1700 και έπειτα. Ο κύριος Βλαβιανός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Από μικρό παιδί είχε την ευαισθησία, το σεβασμό και το πάθος για τη θάλασσα, τις παραδοσιακές τέχνες και το σχέδιο. Βιώματα τα οποία απέκτησε από τον πατέρα του, αρχιτέκτονα Αντώνη Βλαβιανό, στην ξυλουργική από τον αμοριανό παππού του Νικόλα Βλαβιανό, στην αυτοσύνη από τον προπάπου του καπετάν Βασίλη Δάβη. Τα πρώτα ναυτικά μαθήματα έγιναν στη μικρή ιστιοφόρο Κοπήλα τη Βάρκα για ψάρεμα από τον άλλο παππού του, Βασίλειο Χαλδαίο, από την Αίγινα. Ήταν ένας σκληρός ναυτικός. Όταν άκουγε το παραμικρό πάφλασμα του κουπιού, ήταν δυνατόν να σηκώσει όλων των Αγίων τη γαλήνη, όταν του πέρναγε. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Όποιος Άγιος δεν άκουσε το όνομά του, να σηκώσει το χέρι του». Έχει τελειώσει ο κ. Βλαβιανός μηχανολόγος στη Ζυρίχη και ναυπηγική των Θαλαμιγών επίσης στη Ζυρίχη. Έχει ολοκληρώσει τμήμα μαθημάτων στη διάσωση ιστορικών πλοίων μνημείων ως ειδικός σπουδαστής στη Σχολή Αρχιτεκτονικής, Σχεδιασμού και Συντήρησης στο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Κατέχει δίπλωμα κυβερνήτου Master of Steam and Sail για πλοία μέχρι 600 τόνων στο US Coast Guard. Έχει εργαστεί σε διάφορα ναυτικά μουσεία και έχει μαθητεύσει στην τέχνη του αρμαδόρου κοντά σε μεγάλα ονόματα όπως ο Βρετανός Χάρι Σπένσερ. Έχει ταξιδέψει με παραδοσιακά μεγάλα και μικρά ιστιοφόρα σε όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς του κόσμου. Είναι ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για τη Διάσωση της Ναυτικής και Ναυπηγικής Κληρονομιάς Πρωτέας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος της Ελληνικής Περιφερειακής Ομάδας του European Maritime Heritage. Είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μέλος Διευθυντικής Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Τεχνικός Σύμβουλος Βιωματικών και Δραματικών Δραστηριοτήτων του Μουσείου Ναυτικής Κληρονομιάς. Κύριε Βραβιανέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Για 25 λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαζαράκη, τον Άβαρχο Μαζαράκη, για την φιλοξενία, την Κρίστη που με προσκάλεσε και επί ένα μήνα προσπαθώ να μαζέψω όλα αυτά τα μάζευτα. Και θα ήθελα να μπούμε, αφού μας είπαν όλα αυτά για τα αρχαία ιστεία, να μπούμε σε ένα πέλαγος το οποίο δυστυχώς είναι πάρα πολύ βαθύ και εμείς έχουμε ξεχάσει στην πραγματικότητα τι σημαίνει ιστείο. Προσωπικά δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη παραδοσιακό, γιατί πλέον έχουμε χάσει την έννοια της. Ήθελα να σας πω λοιπόν ότι τα περισσότερα εργαλεία που είδατε έξω αναγκάστηκα να τα ξαναφτιάξω από την αρχή, γιατί πέρσι το καλοκαίρι μου διαρρήξανε το ναυπηγείο και μου πήρανε τα πάντα.
Βέβαια, κάποια εργαλεία σωθήκανε. Παλιά ξύλινα που δεν είχαν ενδιαφέρον, αλλά κάποια που θεωρήσανε ότι ίσως για κάποιον αντικέρ θα είχε ένα ενδιαφέρον, εξαφανιστήκανε. Οπότε αναγκάστηκα να κλείσω το ναυπηγείο. Είχα τελειώσει βέβαια την ναυπήγηση του σκάφους που είχα ξεκινήσει ένα αντίγραφο του 1835 από σχέδια του Ναυάρχου Πάρης και είχε πέσει στη θάλασσα, οπότε πλέον το στεγασμένο ναυπηγείο δεν χρειαζόταν και αναγκάστηκα και το κλείσα. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Βέβαια, έχω λίγο άγχος γιατί η πρώτη εισήγηση ήταν μίας ώρας και με τις πιέσεις της κρίσης κατάφερα να την ελαττώσω μέχρι εδώ, γιατί δεν είναι εύκολο όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σε όλη την ιστορία κατασκευής των ιστίων δεν υπήρξε ποτέ μία τόσο σημαντική αλλαγή όσο αυτή από το Λινάρι στο Μπαμπάκι. Όλα τα υφάσματα που χρησιμοποιήθηκαν για ιστεία σε μικρά και μεγάλα σκάφη σε όλο τον κόσμο μετά το 1836 μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 50 είναι από Μπαμπάκι. Πριν από το 1836 τα ιστεία τα έραβαν από ρώσικο ή ολλανδικό λινό ύφασμα. Όταν γύρω στο 1825 έως 30 δοκίμασαν σε αμερικάνικο πλοίο τα πρώτα ιστεία από βαμβακερό ύφασμα, αυτό έγινε αμέσως ανάρπαστο και όλα τα πλοία ζητούσαν να αντικαταστήσουν τα παλιά ιστεία από λινό με βαμβακερά. Αυτό το νέο υλικό για το οποίο έχουμε αποδείξεις ότι το χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες στα πλοία τους ίσως πολλά χρόνια πριν το 1918. Αυτές είναι κάποιες επιστολές που έχουν σταλεί στο Υπουργείο Εμπορίου και Ναυτικών ότι οι Έλληνες είχαν φτάσει με τα φορτηγά τους πλοία πριν την Επανάσταση του 21 στη Βαρκελόνη, στη Βαλτιμόρη. Βέβαια, τα αρχεία έχουν χαθεί, αλλά σε αυτές τις επιστολές το βλέπουμε ξεκάθαρα. Το ιστείο λοιπόν από Μπαμπάκι διατηρούσε το σχήμα του, είχε πολύ πυκνότερη ύφανση με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο αδιαπέραστο από τον αέρα. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες από πλοιάρχους ότι έδινε ένα κόμβο στους έξι. Δηλαδή αυτά που ταξιδεύανε με έξι κόμβους όταν είχαν βαμβακερά ιστεία ταξιδεύανε με 7. Ήταν μια σημαντική ταχύτητα για αυτά τα πλοία εκείνης εποχής. Το καραβόπανο. Οι Ολλανδοί το ονομάζανε ντόεκ, που σημαίνει ύφασμα, το οποίο εξελίχθηκε στην αγγλική λέξη duck. Αυτό είναι το καραβόπανο που λέμε εμείς οι Έλληνες. Τα υφάσματα αυτά ήταν συνήθως κατασκευασμένα από μπαμπάκι ή λινάρι. Πολλές φορές είχαν και πρόσβημιξη κάναβης. Εδώ στην Ελλάδα το λινό ύφασμα το λέγανε μουσαμά. Το βαμβακερό μαλτέζικο. Αυτό είχε προέλευση από την Αίγυπτο. Μη θέλοντας όμως να πιάνουν στο στόμα τους μία λέξη που θύμιζε αυτές τις κακές μέρες, λόγω της εκστρατείας του Ιμπραήμ, δεν το αποκαλούν Αιγυπτιακό. Οι έμποροι βέβαια ξεπέρασαν εύκολα αυτό το πρόβλημα, κάνοντας εισαγωγές από τη Μάλτα. Οι φυσικές αυτές ίνες έχουν μικρή ανθεκτικότητα στη σύψη και στο φως και είναι υδρόφιλο. Τα λινά υφάσματα είναι δυνατά, αλλά το βαμβάκι είναι ελαφρύτερο. Το λινό ήταν η παραδοσιακή ίνα των ιστείων μέχρι να αντικατασταθεί από βαμβάκι τον 19ο αιώνα. Το βαμβάκι στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ντόπιο προϊόν, αυτόχρον. Όταν η προμήθεια λινού περιορίστηκε από τους πολέμους, όπως ο πόλεμος του 1812, τότε άρχισαν να καλλιεργούν το βαμβάκι στις Νότιες Πολιτείες. Δεδομένου ότι η επιφάνεια των ιστείων αυξήθηκε, το λινάρι είναι πολύ βαρύ για να είναι πρακτικό, το οποίο όμως ήταν μαλακό, αλλά ξεχύλωνε εύκολα. Ήταν όμως εύκολο στη χρήση του όταν ήταν βρεμένο και βαρύ από το αλάτι. Ενώ το βαμβακερό καραβόπανο γίνεται πολύ σκληρό, άκαμπτο και δύσχρηστο όταν βραχεί. Το μπαμπάκι δεν χρειαζόταν κολάρισμα
όπως το λινό, ούτε κάποια από τις συνηθισμένες παλαιότερες διαδικασίες βαφής για τη στεγανοποίηση από το γλυκό νερό και τα επικίνδυνα αποτελέσματα της σύψης, και επίσης δεν έπιανε εύκολα φωτιά. Για την ύφανση καραβόπανων χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη βαμβακιού, όπως βλέπετε το ένα από είναι από τις νότιες πολιτείες της Αμερικής και το άλλο από την Αίγυπτο. Είναι αισθητή η διαφορά. Κάποιοι λένε ότι προέρχεται από το χώμα του Νείλου που μεταφέρεται μέσα από το φυτό και έχει αυτή την απόχρωση και επειδή οι σπόροι του είναι λίγο πιο μαύροι από το αμερικάνικο. Βέβαια, δεν πρέπει να συγχαίουμε το μαύρισμα από τη σύψη ή τα βαμμένα πανιά σε βαθύ καφέ, σκούρο κόκκινο ή άλλες αποχρώσεις. Αυτές οι αποχρώσεις λαμβάνονται μετά από εξεργασία με χρωστικές ουσίες όπως από φλούδες των κορμιών των κορμών των δέντρων και έλαια όπως λινέλαιο ή ψαρόλαδο, τα οποία υποτίθεται ότι διατηρούν τα ιστεία. Αυτός είναι ένας μύθος. Μετά από αυτή την επεξεργασία γίνονται πολύ βαριά και συχνά παρουσιάζουν ραβδωτές αποχρώσεις στην εμφάνιση λόγω των λαδιών που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις επεξεργασίες. Έχουν μια επιπρόσθετη δυσκολία στη χρήση διότι είναι αρκετά λιπαρά. Είναι αμφίβολο αν τα κεδρώματα, όπως τα λένε, τα κεδρωμένα, συγγνώμη, όπως τα λένε ιστεία, έχουν μεγαλύτερη αντίσταση στη σύψη από τα ακέδρωτα. Τα πανιά όμως των αλευτικών σκαφών και γενικά των μικρών φορτηγών ήταν παράδοση να τα κεδρώνουν και να τα χρωματίζουν σε κάποιο επιθυμητό χρώμα το οποίο ήταν σήμα κατά τεθέν της οικογένειας του χωριού. Αυτά είναι πλοία από το Σενσενάτικο της Ιταλίας, κοντά στο Ρίμινι, που η κάθε οικογένεια έχει το δικό τους σχέδιο στα πανιά και βάφονται με φυσικούς τρόπους. Ένα πανί που είναι έξω είναι κατασκευασμένο το 1920. Είναι βαμβακερό και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ακόμα και το σκηνή είναι κανάβινο και δεν έχει περαστεί καμία επεξεργασία. Αυτές οι αποχρώσεις λαμβάνονταν μετά από επεξεργασία με χρωστικές ουσίες όπως... Συγγνώμη, έκανα λάθος. Χρησιμοποιούσαν ένα μείγμα από αφρό, ένα λίπος το οποίο δημιουργείται ανάμεσα στη σέλα και το τρίχωμα του αλόγου, από τον υδρότα και κατράμι. Σε αυτό το μείγμα ρίχναν κόκκινη ή κίτρινη όχρα ή άλλη χρωστική ουσία, αυτά τα ζέστηναν και έβαφαν τα ιστεία με μεγάλες βούρτσες. Άλλη μέθοδος, επίσης πολύ διαδεδομένη και απλούστερη, άπλωναν το ιστείο σε χόρτα, καλά μουσκεμένο με θαλασσινό νερό και στη συνέχεια έβαφαν και στις δύο πλευρές με ένα πηχτό μείγμα θαλασσινού νερού με καφέ ή κόκκινη σκόνη από τριμμένο πιτίκι ή όχρα. Το πιτίκι είναι η φλούδα του πεύκου. Μετά τα έτριβαν καλά και από τις δύο πλευρές με λινέλαιο. Ένας άλλος πολύ διαδεδομένος στην Ελλάδα τρόπος ήταν το βάψιμο με φλούδα από κορμό δυριός ή πεύκου σε μεγάλα καζάνια, αν τα χωρούσε. Εκεί μέσα έριχναν ολόκληρο το ιστείο και το άφηναν μέχρι να κρυώσει. Διαφορετικά το έβαφαν με βραστό νερό και με μία σφουγγαρίστρα. Το ιστείο όμως έπρεπε αμέσως να αναρτηθεί και να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες μετά το κέδρωμα. Το κέδρωμα των ιστείων στο πολεμικό ναυτικό είχε δοκιμαστεί σε όλους τους στόλους των πολεμικών ναυτικών, των πολεμικών πλοίων, αλλά δεν είχε γίνει ποτέ αποδεκτό. Ο μοναδικός αποδεκτός τρόπος ήταν να μουσκεύουν ένα νέο ιστείο για κάποιο χρονικό διάστημα σε θαλασσινό νερό, με προτίμηση σε ζεστή θάλασσα και όχι κρύα γιατί δεν έχουμε τόσο πολύ αλάτι. Πριν το αναρτήσουν στα κατάρτια. Το αλάτι πάστωνε το ιστείο προφυλάσσοντάς το από τη σύψη. Τα ιστεία και στα μεγάλα κότερα, τα λόρδικα που λέγανε, δεν τα κέδρωναν για να τα στεγανοποιήσουν. Αυτά διατηρούσαν το σχήμα τους και είχαν μεγαλύτερη αντοχή για περισσότερο χρόνο. Σε μικρά σκάφη με ιστεία από λεπτό ύφασμα, η βαφή όχι μόνο ελαττώνει γρήγορα την αντοχή του,
αλλά το ξεχύλωμά του είναι πολλές φορές απρόβλεπτο. Δεδομένου ότι η πρόβλεψη των διαφόρων εντάσεων ή πιέσεων και τα ζόρια που ασκούνται από το τέντομα, αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για την κατασκευή ενός σωστού ιστίου. Είναι προφανές ότι όσο πιο ομοιόμορφη είναι η δομή του καραβόπανου, της ύφανσης του καραβόπανου, τόσο καλύτερα θα είναι και τα ιστεία που θα ραφτούν. Από τις δύο αυτές ποιότητες, το Αιγυπτιακό έχει μεγαλύτερο μήκος ίνας από το Αμερικάνικο, το οποίο έχει μεγαλύτερη δύναμη και ξεχυλώνει λιγότερο από το πρώτο. Το Αιγυπτιακό έχει μικρότερη ελαστικότητα, αλλά σαπίζει ευκολότερα και αναδύει μια όξινη οσμή όταν αποθηκεύεται σε υγρό και ζεστό, χωρίς αερισμό χώρο. Αυτή ήταν η προηγούμενη. Σε ένα ρολό καραβόπανο, το νήμα το οποίο είναι διπλό, διατρέχει σε μήκος το ύφασμα και λέγεται στιμόνι. Αυτό που διατρέχει κάθετα είναι μονό και διασταυρώνεται με το στιμόνι και λέγεται υφάδι. Σωστά, δεν τα λέω? Τα νήματα του στιμονιού στα υφάσματα είναι γενικά ισχυρότερα και σφιχτότερα στριμμένα από αυτά του υφαδιού. Οπότε, κατά το φάρδος έχουμε μεγαλύτερο ξεχύλωμα. Το φάρδος του Μαλτέζικου από μαυάκι στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 18 ίντζες. Υπήρχαν πολλές διαστάσεις. Ήταν λοιπόν 45,7 εκατοστά. Είχαμε 22 ίντζες με 55 εκατοστά και 28,5 ίντζες με 75 εκατοστά. Ενώ στη Βρετανία το βασικό φάρδος ήταν 24 ίντζες, 61 εκατοστά ή ανάλογα την παραγγελία που κάνανε. Το φάρδος του Μουσαμά ήταν ανάλογα διπλάσιο από το φάρδος του Μαλτέζικου. Το πάχος του νήματος είναι αυτό το οποίο μας προσδιορίζει και την αντοχή του καραβόπανου. Χαρακτηρίζεται με έναν αριθμό από το 1 για το χοντρότερο μέχρι το 12 το λεπτότερο. Στα ιστεία το λεπτότερο είναι το νούμερο 8. Ο αριθμός 1 έχει βάρος 44 ουγγές, 1247 γραμμάρια η γιάρδα, 91 εκατοστά, ενώ ο αριθμός 8 έχει 21 ουγγές. Παραδοσιακά, για το κάθε πάχος υφάσματος υπήρχε και ένα όνομα. Δυστυχώς αυτά τα ελληνικά ονόματα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και δεν έχουν διασωθεί. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι, μόνο το ότι υπήρχαν ονόματα. Ο τρόπος υπολογισμού αυτών των αριθμών είναι αρκετά πολύπλοκος και χρειάζεται πολύ χρόνο για να αναφερθούμε σε όλα αυτά τα συστήματα, διότι το κάθε κράτος είχε το δικό του σύστημα. Βασικά, χρησιμοποιούσαν το βάρος ενός συγκεκριμένων διαστάσεων ύφασμα με ένα συγκεκριμένο πάχος νήματος και από αυτό αφαιρούσαν το βάρος ή το λεπτότερο, τη διαφορά, και η διαφορά είναι ο αριθμός του υφάσματος. Κύριε Βλαβιανέ, επειδή εκφράσατε την ανησυχία σας για το χρόνο, σας ενημερώνω ότι έχει περάσει ο μισός χρόνος. Έχετε άλλο τόσο. Μπορώ να σταματήσω? Όχι, έχετε άλλο τόσο, σας λέω. Μπορώ να σταματήσω, ειλικρινά? Όχι, όχι, συνεχίστε. Λοιπόν, φυσικά, όπως σε κάθε ύφασμα, η μεγαλύτερη παραμόρφωση από τέντομα παρουσιάζεται διαγωνίως, από ούγια σε ούγια. Το δίμητο, αυτό που ξέρουμε ως τζιν, δεν έχει καμία σχέση και έχει διαφορετική ύφανση. Το βαμβακερό και το λινό ιστιό χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα σε όλα τα ιστορικά μουσιακά πλοία, διασώζοντας έτσι την άειλη πολιτιστική κληρονομιά και προσδίνοντας τις γνώσεις της κατασκευής των ιστίων σε νεότερες γενναίες. Μια τέχνη η οποία πηγάζει από τα βάθη των αιώνων. Το ίδιο αρχαία όσο και η ναυπηγική, για την οποία όμως κανένας δεν φωνάζει να σωθεί όταν έχει εξαφανιστεί. Γνωρίζουμε ότι η τεχνολογική ανάπτυξη, η πρόοδος των τεχνών και των επιστημών είναι αλληλένδετες με την αγορά και με τη χρήση. Δημιουργεί κάποια δεδομένα στα οποία νέες δυναμικές έρχονται να προσθεθούν στο υπάρχον σύστημα, προσδιορίζοντας μια νέα πραγματικότητα. Πάντα προς το συμφέρον της ταχύτητας, του μικρότερου κόστους και της εύκολης χρήσης από τους μη μοιημένους πολλούς. Ίσως, αν υπήρχε
η ανάπτυξη στην καλλιέργεια, συγγνώμη, ίσως αν δεν υπήρχε η ανάπτυξη στην καλλιέργεια και στην υφαντουργία, δεν θα προχωρούσε η πρόοδος σε νέες μορφές ιστίων, όπως και δεν θα είχαμε τη δυνατότητα αναπήγησης μεγαλύτερων πλοίων, προσδίδοντας στην αγορά μια προστιθέμενη αξία επί όλων αυτών. Σήμερα υφαίνονται υφάσματα από συνθετικές ίνες με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά ισχυρότερα και ανθεκτικότερα για πλοία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και εκπαιδευτικά, τα οποία δεν έχουν τα προβλήματα σύψης και ξεχυλώματος όπως αυτά από φυσικές ίνες. Τα μαλακά αυτά υφάσματα ταιριάζουν απόλυτα και είναι συμβατά με τους παλαιούς τύπους αρματοσιάς που οι τεχνίτες μπορούσαν να κατασκευάσουν και οι ναύτες να χειριστούν. Λοιπόν, εδώ θα πηγαίνω πολύ πιο γρήγορα. Τα εργαλεία λοιπόν που χρησιμοποιούσαμε πιστεύω ότι είναι τα ίδια που χρησιμοποιούσαν από την αρχαιότητα, διότι εφόσον η ύφανση δεν έχει αλλάξει, έτσι και τα εργαλεία πρέπει να παραμένουν τα ίδια. Λοιπόν, ο γάντζος. Η πρώτη λέξη είναι η κοινή, η κοινοβαρβαρική, όπως έλεγε το βασιλικό τότε ναυτικό, και η δεύτερη είναι η καθαρεύουσα. Οπότε απλά να μην το επαναλαμβάνω. Γάντζος ή άγκεστρο. Ονομάζεται επίσης και το τρίτο χέρι. Χρησιμοποιείται για να κρατεί το καραβόπανο τεντωμένο. Αυτό εξασφαλίζει τα φέλσα, φέλσα είναι τα φύλλα, να είναι υποσταθερή ένταση κατά τη ραφή, διατηρώντας τη ραφή ευθεία. Ο βαρδαμάς χρησιμοποιείται για τη ραφή. Είναι μια ενδυνάμει δαχτυλήθρα για να πιέζει τις βελόνες να διαπερνούν το καραβόπανο. Υπάρχουν δύο ειδών. Μία για συραφή και μία για γραντολόγημα. Τοποθετούνται στο δεξιό χέρι. Η βελόνα μπορεί να πιέσει με δύναμη της παλάμης του χεριού να διαπεράσει το χοντρό ύφασμα. Τρίφτης. Κατασκευασμένο από σκληρό ξύλο ή κόκαλο, με αυτό τρίβουμε την τζάκιση, την πτυχή, το στρίφωμα για να στρώνει η ραφή και το νήμα στο ύφασμα. Μαχαίρια, μαχαιρίδια. Είχαν τριών τύπων λεπίδες. Ένα με πολύ καλά ακονισμένη λεπίδα για την κοπή του καραβόπανου, ένα μυτερό στενό μαχαίρι για την κοπή και διάνοιξη των τρυπών, ένα με λεπίδα η οποία δεν κόβει για να τσακίζει το ύφασμα πριν από το τρίψιμο. Καβίλια ή κέστρα. Για να πλέκουμε γάσες, αγκύλες και τις ματισιές, αματήσεις, δύο σκηνιών. Τα κάτω αριστερά είναι τα μουρέλα εμβόλεων. Χρησιμοποιούνται για να διαμορφώνουν τα πορτούζια, ομάτια, τα μειώματα για να τοποθετούν τις ροδάτζες, ψέλιων. Στα μειώματα και στις γάσες, όπως είπαμε, Αγγέλη, κατασκευασμένα από σκληρό ξύλο, κόκαλο και κάποια από σίδερο. Και τα σουβλιά, μεταλλικές κέστρες, η χρήση τους κυρίως είναι για τη συγκράτηση του σπάγκου, του τρισίλιου ή των δίστροφων κατά τη διάρκεια της άλας, τρυπώντας το ύφασμα. Η βελόνα ιστιογραφής. Οι βελόνες του ιστιογράφτη έχουν τριγωνικές ακμές και η αιχμή τους είναι στρογγυλεμένη. Το σχήμα επιτρέπει τη διείσδυση μέσω του καμβά, απλώνοντας την έμφαση χωρίς να κόβει τις ίνες. Μια τριγωνική βελόνα με κοφτερές ίνες και μύτη αιχμηρή είναι βελόνες τις οποίες χρησιμοποιούμε στα δέρματα. Υπάρχουν διαφόρων μεγεθών και τύπων βελόνες. Στην ιστιοποιία χρησιμοποιούν τα μεγέθη από 8, που είναι η μεγαλύτερη βελόνα, μέχρι το 19, που είναι η μικρότερη. Κλωστή, ράμα ή ιστιόραμα. Αποτελείται από 3 έως 7 ίνες. Η παρέλα, σύσκευον, μια απλή μαραβίλια διπλός επάρτης, παλάγκο,
για το τέντομα των θέσεων, φύλλα, για τον έλεγχο και το στρώσιμο των ραφών, ώστε να προσομοιώνεται κανονικά η τάνηση και η καταπώνηση. Ματσόλες πατερναρίσματος ή καλοσφύρα ή η τυπάς. Ξύλινο εργαλείο μοιάζει με τα σημερινά ξυλόσφυρα για το πατερνάρισμα, περιέλυξης. Είναι άμα από μπαταρία. Okay. Και το σκαμνί, ο πάγκος του ιστιοράπτη, εργαζόταν καθισμένος σε ένα χαμηλό σκαμνί, δεν είναι ένα απλό κάθισμα, ήταν ένα εργαλείο, όπως ο πάγκος εργασίας για τον ξυλουργό. Εκεί τοποθετούσε όλα τα εργαλεία του, είχε και ένα μικρό κοτσανέλο σκαλμίσκο και στο σημείο για να δίνει το γάτζο. Χρησιμοποιούσαν επίσης μετροτενίες, διαβήτες, κυμολίες, αστεράκια και τερίζια. Και ερχόμαστε στα μέρη της ιστιοφορίας. Έχω περάσει τα 4 λεπτά. Οι μπάντες του πανιού είναι οι πλευρές. Στα τετράγωνα κυρίως ιστία λεγόταν πλευρές. Αυτές ανάλογα με την πλεύση σε σχέση με τον άνεμο άλλαζαν ονομασία όπως τα ιστία. Όπως έλεγαν όσοι και κερουλκημένα. Είναι μπρατσαρισμένα, πλαγίως ή όρτσα, μπουρίνα, πλέοντας στην εγκυτάτη. Τότε έχουμε την σοβράνο πλευρά, πρόστια ή προσύνεμη πλευρά, αυτή προς τον άνεμο και του πρόποδους, η άλλη δε πλευρά λέγεται τότε σταβέντο ή φύλλο. Α, μάλιστα, πάλι πήγαμε μια γύριση. Λοιπόν, έχουμε την κορυφή, την άνω πλευρά, από την οποία προσδένονται τα τετράγωνα ιστία, η σταύρωση. Στα τριγωνικά ιστία, η πλευρά που προσδίνεται λέγεται γραντή, πρόστια, και στα τραπέζια πλευρά που προσδένονται το πίκι λέγεται κέρας. Λέγεται και κεφαλή, κορυφαία. Ποδιά. Υπόδομα. Η μεταξύ των πλαγίων πλευρών είναι η κάτω πλευρά των ιστίων, ευθεία ή καμπύλη γραμμή. Το ύψος, η κρέμαση, είναι το κάθετο ύψος το οποίο μήκος μετρέται σε διαφορετικά σημεία ανάλογα με τη μορφή του ιστίου. Το ισάρισμα, έπαρμα, το ύψος από το μέσο της κορυφής του ιστίου ως την ποδιά. Βαρέμι ή παρεντομή, η καμπυλότητα των πλευρών του ιστίου. Τραπέζι ή τραπέζιον είναι το επίραμα για την ενίσχυση των πλευρών των τετράγωνων ιστίων. Σταυρογάζι ή στήθος, τριγωνικού σχήματος επίραμα στο κάτω μέσο μέρος του ιστίου. Επιράματα, υπάρχουν δύο φορές αναφέρονται, είναι ταινίες υφάσματος γραμμένες στις πλευρές των ιστίων για ενίσχυση ή προφύλαξη από τις τριβές. Τα μεγάλα κατώτερα ιστία, τρίγκοι και γάπριοι, οι γάπιες, έχουν 4 ίσια για τα μέτζα μέσους συστολής, ενώ στα ανώτερα, όπως σε Παπαφίγκους και Κούντρους, σε ιστία χωρίς μούδες δεν έβαζαν καθόλου επιράματα, διότι δεν είχαν μέτζα. Λοιπόν, ο καταρτάς, πρόστια πλευρά, αυτή που προσδένεται στο κατάρτι, ποδιά, κέρτωμα, η καμπύλη προς τα έξω σε τραπεζοειδή ιστία, όπως η μπούμα, η γλίζα, η ψάθα και σε τριγωνικά όπως το λατίνι και η φλόκη. Ή προς τα μέσα σε τετράγωνα ιστία. Κύριε Βλαβγιανέ, 2 λεπτά ακόμα. Ευχαριστώ. Γραντή. Σκηνή ραμμένο περιμετρικά των ιστίων για περισσότερη ενίσχυση και αντοχή κατά το τέντομα από τον άνεμο κατά το ισάρισμα. Τα πορτούζια, ομάτια, μικρά δαχτυλίδια από μέρλινο, δετήρια, και ραμμένα ακτινοειδώς με χοντρό ιστιόραμα ως προς το κέντρο τους. Τα πορτούζια έχουν διάφορα ονόματα ανάλογα με τη χρήση, όπως αναδετικά, σειροδετικά κλπ. Οι ενισχυμένες αυτές τρύπες γινόταν στο ιστίο για κάθε ανάγκη σταθερού δεσίματος,
μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Για την κατασκευή των πορτιζιών ομάτια, στα μπούνια, σποδαίωνες, χρησιμοποιούσαν δαχτυλίδια από σκηνή. Αλλά μόνο κατά το τέλος του 19ου άρχισαν να αντικαθιστούν τα σκηνιένια δαχτυλίδια με μεταλλικούς κρίκους. Στα μέτζα, μέσω της στολής, στην ποδιά των τετράγωνων νηστείων, προσθέθηκε προστατευτικό ύφασμα ή δέρμα. Αυτή η τεχνική δεν έχει αλλάξει μέχρι τις μέρες μας. Μειώματα. Πλέκονται με ένα έμβολο, δεμένα σε ορισμένες θέσεις, πολλές φορές ανάλογα με τη χρήση, έχουν και ροδάτζα ψέλιων. Μπίντες ή μούδες. Ξηρέ. Είναι ενισχύσεις, λωρίδες υφάσματος ραμμένες στο ιστείο και, κάτω στις και πάνω στις οποίες προστίθονται πορτούζια ομάτια και εκεί δένονται, ράβονται τα τσαμαντάλια, σειράδια. Χρησιμοποιούνται για να ελαττώνουμε την επιφάνεια του ιστείου όταν ο άνεμος δυναμώνει. Στα μεγάλα ιστεία του 15ου και 16ου τοποθετούσαν πολλές σειρές από μούδες. Αργότερα, όταν αυξήθηκε ο αριθμός των ιστείων και μίκρινε αναλογικά η επιφάνεια, τότε έβαζαν, όπως και σήμερα, δύο ή τρεις μούδες. Η θέση των πορτουζιών στα τζαμαντάλια, σειράδια, στις μούδες, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι αυτά, από τον προηγούμενο αιώνα, είχε διατηρηθεί ο τρόπος ραφής στο ύφασμα, στη σειραφή των φέλσων. Αυτός είναι ο τρόπος που γινόντουσαν τα μονταρίσματα στα τετράγωνα πανιά. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, θα σας πω αυτό και θα σταματήσω. Ο Αμερικάνος Captain Forbes έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα για τη δημιουργία των διπλών γάμπιων, δόλωνες. Αυτή η καινοτομία βρήκε αμέσως ανταπόκριση στους Εγγλέους. Οπότε είχαμε, αντί για μία γάπια, είχαμε την κάτω και την πάνω γάπια. Οπότε μπορούσαμε να μουδάρουμε πιο εύκολα τα πανιά. Το 1841, λίγο αργότερα, ο Henry Dyckman Preston Cunningham έγινε διάσημος όταν το 1862 παρουσίασε το πρώτο μηχανισμό πτυσσόμενης γάπιας, το σημερινό roller reefing, και κέρδισε τους ναυτικούς κύκλους με το δημοφιλή τίτλο Patent Topsail Cunningham. Αυτή η πατέντα τοποθετήθηκε σε πολλές χιλιάδες πλοίων, μειώνοντας τους κινδύνους για τους ναυτικούς, ειδικά σε κακοκαιρία, δίνοντας δυνατότητα στο πλήρωμα ενός πλοίου να χειρίζεται τις γάπιες από το κατάστρωμα. Ο μηχανισμός αυτός μείωσε σημαντικά και την εργασία που απαιτείται για τη λειτουργία ενός πλοίου και τις φθορές στα ιστεία. Λοιπόν, εδώ είναι η πατέντα του. Λοιπόν, έχω φτάσει. Σταματάω, δεν είναι ουσιαστικά τα πράγματα. Να έχετε χρόνο στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν μετά, γιατί θυμίζω ότι υπάρχει μια έκθεση έξω του κυρίου Βλαβιανού και θα έχει όλη την ευκαιρία και το χρόνο. Περνάω γρήγορα λίγο τις Ναι, ναι, περάστε τις εικόνες για να δώσετε και τη δυνατότητα ερωτήσεων. Αυτές είναι οι γραφές, μπορείτε να τις δείτε και έξω στο το ύφασμα. Είναι οι καπλαμάδες ή οι ενισχύσεις. Λοιπόν, και αυτό ήταν το τελείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας κούρασα λίγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ακολουθήσει τώρα μία παρουσίαση από τον Θάνο Βαχκαλόπουλο. Για τεχνικούς λόγους, μάλλον όχι για τεχνικούς λόγους, για προσωπικούς λόγους, κάποιο ατύχημα έχει ο κ. Βαχκαλόπουλος και δεν θα μπορεί να είναι ο ίδιος εδώ, αλλά η τεχνολογία μας τον φέρνει κοντά μας. Μπορούμε να τον... Εγώ θα σας κάνω την παρουσίαση του ομιλητή.
τον οποίο θα τον δούμε στην οθόνη, μέχρι να τακτοποιηθεί το θέμα της επαφής. Μπορούμε να δώσουμε το βιντάκι πρώτα πριν κάνει την... Ο Θάνος Βακαλόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1955. Ξεκίνησε την ιστιοπλοεία το 1964 στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Από το 1979 ασχολήθηκε με τη σχεδίαση και κατασκευή ιστίων, ενώ από το 2000 διατηρεί το δικό του ιστιογραφείο. Συνεργάστηκε με τους πρωταθλητές του Tornado Πασχαλίδη Τριγκόνη, κατασκευάζοντας τα πανιά τους, καθώς και της Ομοσπονδίας, ενώ ήταν τεχνικός σύμβουλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής Ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Από το 1981 μέχρι το 1989 διατέλεσε διευθυντής σχολών Windsurf και ιστιοπλοεία σε 8 νησιά για τις εταιρείες SunMed, Red Wing Travel και British Airways. Από το 2001 άρχισε την ενασχόληση με την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, τυφλούς έως και τετραπληγικούς, με σκάφη αγωνιστικά, καταμαράν, τορνέντο και φόρμουλα F-18. Υπήρξε εμπνευστής του πρώτου ιστιοπλοϊκού κάμπια άτομα με ειδικές ανάγκες, Sail Fast 2018, όπου και τιμήθηκε από το Σωματείο Ιστιοπλοεία για Όλους Sailability Ελλάς. Ο Θάνος Βακαλόπουλος είναι ο μόνος Έλληνας σχεδιαστής και κατασκευαστής ιστίων που έχει επιτύχει νίκες σε αγώνες υψηλού επίπεδου στο εξωτερικό. Από το 2008, 10 χρυσά μετάλλια, 4 ασημένια και 2 χάλκινα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 7 χρυσά, 4 ασημένια και 2 χρυσά στην κατηγορία Μίξτ Ολυμπιακού σε παγκόσμιο κλίμακα και έχει ένα χάλκινο μετάλλιο με τις Μπεκατόρου Κραβαριώτου Παπαδοπούλου το 2008. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Βακαλόπουλο και την παρουσίασή του θα την αλλάζουμε εμείς τις διαφάνειες. Δεν σας βλέπω. Κύριε Βακαλόπουλε, μας ακούτε? Σας ακούω, απλά δεν σας βλέπω. Α, οκ. Μισό λεπτό να ανεβάσουμε καταρχάς τον ήχο. Μπορεί να μας βλέπει, αλλά μπορούμε να έχουμε εμείς την εικόνα την άλλη. Σας βλέπω. Τώρα μας βλέπετε. Τώρα θα σας δούμε κι εμείς. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε, κύριε Βακαλόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα αμφιθέατρο γεμάτο και όλοι περιμένουμε με αγωνία το τι θα μας πείτε. Έχετε το λόγο. Χαιρετήσω το κοινό σας. Ευχαριστώ για την προσκλήση. Σε αντίθεση την αρχαιότητα, η εξέλιξη από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα είναι τεράστια. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος που έχουμε. Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν καλύτερα να σας δώσω μια εικόνα τι έχει γίνει από τότε μέχρι τώρα. Μετά τα Βαμβακερά και τα Λινά και όλα αυτά, εμφάνιση έκανε το Τεριλέν στην δεκαετία του 60. Συνθετικό υλικό, πιο αδιάστατο από τα προηγούμενα και πιο ελαφρύ. Δεν κράτησε πολύ λόγω του ότι ήταν δύσκολη η ραφή του. Μαδούσε πολύ εύκολα στις ραφές, στα κοψίματα. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 έγινε εμφάνιση της Ίνας Ντάκρον από την ICI. Λοιπόν, αρκετά αδιάστατη, συνθετική και είχαμε πλέον τα πανιά Ντάκρον, τα οποία είναι τα δημοφιλέστερα μέχρι και σήμερα, είναι τα πιο οικονομικά και με τη μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο. Σε αγωνιστικό επίπεδο τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά, γιατί στους αγώνες είναι το ζητούμενο η ταχύτητα. Αρχίσαν να γίνονται τα πανιά πιο στεγνά. Τα πρώτα σκάφη ήταν long keel με τεράστια καρύδα, μεγάλο βάρος. Τα πανιά ήταν βαθιά.
για να μπορούν να κινούν όλη αυτή τη γάστρα. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 διαπιστώσαμε την ύπαρξη του φαινόμενου άνεμου, apparent wind. Μέχρι τότε θεωρούσαμε ότι ο αέρας σμπρώχνει τα εστιοφόρα, ενώ στην ουσία τα ρουφάει. Εκεί έκανε την εμφάνισή του και το Mylar. Το Mylar ήταν ένα διάστατο φιλμ επάνω στο οποίο κολούσαν λεπτό υφαντόντα άκρο και δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στα America Scaps τη δεκαετία του 80. Η διαφορά ήταν μεγάλη γιατί αντί να βυζένει καθώς χτυπούσε το κύμα το σκάφος, λόγω του αδιάστατου του υφάσματος κέρδιζε έδαφος. Βάλαν δηλαδή δύο σκάφη ίδια, απλά στο ένα βάλαν την Genoa με Mylar και ήταν σε κάθε κύμα κέρδιζε εκατοστά. Στις τέλη του 70 εμφανίστηκε και το Cerf, το οποίο έφερε τη μεγάλη εξέλιξη στα πανιά. Όσο και για τους ιστιοπλώους ήταν κάτι ξένο, μπορεί να σκεφτόμαστε πιο βαθιά, ήταν ένα ελαφρύ σανίδι, το οποίο πήγαινε πιο γρήγορα από τον αέρα. Εκεί εμπεδώσαμε το θέμα του φαινόμενου και ίσως οι παλιότεροι όταν βλέπαν σερφίστες με τα τρικονικά πανιά τα πρώτα σερφ να ταξιδεύουν εκεί που ήταν κρεμασμένοι για να εξισορροπήσουν το πανί, βρισκόταν στο νερό πιεζόμενοι από το πανί. Γιατί πλέον βρισκόταν στην υπήνεμη πλευρά αντί την προσύνεμη που ταξιδεύαν κανονικά με χαμηλότερη αέρα από τον, χαμηλότερη ταχύτητα από τον αέρα. Αρχίσαν να αλλάζουν τα σχήματα και εκεί. Μπήκανε οι μπαλένες οι μεγάλες, οι full pattern, για να αντιμετωπίζουμε το φυλάρισμα στο λαφ. Αλλάξαμε το σχήμα της κορφής. Από τριγωνικό το πανί άρχισε να γίνεται ψηλοτετράγωνο, χωρίς να ξέρουμε ακόμα γιατί πειραματιζόμασταν. Και εκεί είχαμε πάλι το φαινόμενο, γιατί πάλι πήγαινε πιο γρήγορα από τον αέρα. Είναι αυτό που λέμε ότι τα πανιά κυνηγούσαν τα σκάφη και τα σκάφη τα πανιά. Κάποιες φορές τα πανιά μας ήταν πολύ γρήγορα για τα υπάρχοντα σκάφη και κάποιες φορές τα σκάφη ήταν πολύ γρήγορα για τα υπάρχοντα πανιά. Η ταχύτητα συνεχίζει και ανεβαίνει και κάπως στα μέσα της δεκαετίας του 80 εμπλέκονται και τα multicals στα τριμαράν, τα οποία ήταν ελαφριά σκάφη, μεγάλο πλάτος με τρεις ποτήρες και τεράστιες πιστοφορίες. Στο σερφ αρχίζουμε και χρησιμοποιούμε το κάμπερ για να μπορούμε να έχουμε πιο σταθερό προφίλ και αργότερα τις ασύμμετρες μπαλένες, οι οποίες είναι μαλακές στο μπροστά σημείο και σκληρές πίσω, κάνοντας μια πτέρυγα με βάση, ας το πούμε, το κατάρτι του σερφ. Τα δε τριμαράν χρησιμοποιούν τα wing mast. Κατάρτια τα οποία είναι μέχρι 1,5 μέτρο, 1,40, 1,5 μέτρο πλάτος και είναι το αντίστοιχο κάμπερ του σερφ. Φτάνουμε εκείνη την εποχή να παναγυρίζουν οι μεν σερφίστες για ταχύτητες 1 προς 1,6, δηλαδή πάνω από 1,5 φορά πιο γρήγορα από το, η ταχύτητα του πραγματικού ανέμου, ενώ στα τριμαράν το apricot μόνο με το κατάρτι του έφτασε το 1 προς 1,2. Η εξέλιξη συνεχίζεται και μπαίνουν πλέον και άλλα υλικά. Πέρα από το Kevlar αρχίζει και γίνεται εφαρμογή σε υφαντά πανιά σε συνδυασμό με φιλ, Mylar, από Kevlar, από PBO, άλλα αρωματικά πολυαμίδια όπως είναι το Black Technora, φτάνουμε στα ανθρακονήματα. Αρχίζουμε και παίζουμε και με τα πανιά καλουπιού, τα 3DL, η Fusion ή διάφορες ονομασίες. Ένα τεράστιο καλούπι το οποίο ρυθμίζεται υδραυλικά, στρώνεται φιλ Mylar, και πάνω εκεί στρώνονται οι ίνες, τα load path που λέμε, του πανιού. Δεν μπορεί να γίνει καμιά επέμβαση, είναι ένα πανί καθαρά αγωνιστικό. Ακούγοντας αυτά που έλεγαν οι προηγούμενοι ομιλητές για τις ενισχύσεις που βάζαν στα πανιά, τα βαμβακερά και όλα αυτά, είναι πολύ κοντά στα load paths που λέμε σήμερα. Ενισχύσεις
τη φορά που δέχεται τις μεγαλύτερες τάσεις στο πανί. Αυτό ήταν ένα πάντρεμα των δύο. Πλέον τα ιστιοφορίες αλλάζουν. Από μεγάλος Τζένοας που έχουν τα παλιά τα ιστιοφλοϊκά και μικρές μαΐστρες, πάμε σε μεγάλες μαΐστρες και φλόκους. Όλα αυτά σημαίνουν λόγω του ότι τα σκάφη έχουν γίνει πολύ γρήγορα, πιο ελαφριά. Οι καρίνες έχουν γίνει πολύ μακριές με βολβούς και χρησιμοποιούμε το αντίστοιχο του φαινόμενου άνεμου. Πλέον χρησιμοποιείται και στο νερό, πράγμα που ούτε τότε, ούτε αυτό το ξέραμε. Με αποτέλεσμα να εμφανίζονται κάποια σκάφη ασύμετρα, τα οποία αντί να έχουν εκπεσμό ταξιδεύοντας όρτσα στον άνεμο, να έχουν ανέβασμα, να έχουν λίφτ, λόγω της υποποίησης που δημιουργείται στην ασύμετρη γάστρα τους. Τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε και τα υδροπτέρυγα. Δηλαδή προσπαθούν να βάλουν το σκάφος έξω από το νερό για να μειώσουν τις τρυπές. Τα πανιά έχουν αντακατασταθεί στις συγκεκριμένες κατηγορίες φόρμουλα America's Cup, Grand Prix κτλ. Με σταθερές πτέρυγες. Η σταθερή πτέρυγα, φανταστείτε ένα φτερό αεροπλάνο στημένο όρθιο, όπου είναι το μισό μάτι το κατάρτι και το πίσω είναι τα αντίστοιχα φλάπς της πτέρυγας στο αεροπλάνο, τα οποία ρυθμίζουν ανάλογα με την πλεύση τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει αλλίωση του σχήματος και οι ταχύτητες έχουν φτάσει πλέον στο 1:3. Δηλαδή στο America's Cup οι ταχύτητες επερνάνε κατά 3 φορές την ταχύτητα του πραγματικού ανέμου. Τα λέω λίγο γρήγορα για να μην σας τρώω το χρόνο, επειδή ξέρω ότι είναι περιορισμένο. Πλέον η ιστιοραπτική έχει ξεφύγει από το βαρδαμά και τα σουβλιά. Η κοπή των πανιών και ο σχεδιασμός γίνονται ηλεκτρονικά. Τα σύγχρονα προγράμματα έχουν μέχρι και απεικόνηση αν κλείνεις την πτέρυγα του πανιού και βλέπεις τι στρεβλώσεις και τι γωνίες θα σου βγάλει στον αέρα πριν καταλήξεις και το σχεδιασμό σου. Κόβονται με μηχανήματα τα οποία είναι μεγαλύτερης ακρίβειας, τα plotter cutter, τα οποία είναι είτε με pizza plate είτε με laser. Και φτάνουμε πλέον στο τωρινό America's Cup, που είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, πού θα φτάσουν, το οποίο είναι μονόγαστρο, με υδροπτέρυγα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω κάποια φωτογραφία με ψηλή ανάλυση να σας στείλω. Και πανιά συνδυασμό σταθερής πτέρυγας και κανονικού υφάσματος. Αν θέλετε μπορώ να αναλύσω περισσότερα, απλά δεν ξέρω τι γίνεται με το χρόνο σας. Λοιπόν, να σας εξηγήσω λίγο τι γίνεται με τα τετράγωνα πανιά, γιατί καταλήξαμε εκεί και τι ήταν αυτό που αντιμετωπίζαν τα πανιά του ΣΕΡ. Τα πρώτα πανιά που απέκτησαν τετράγωνη κορυφή ήταν τα πανιά των Windsor. Στα αρχικά στάδια είχαμε τον αετό όπως γινόταν πάντα στα πανιά, ένα σταθερό αετό, το Leeds. Επειδή κινιόταν πολύ γρήγορα, σε κάποια σημεία που πλανάριζε πάρα πολύ γρήγορα, το πανί πάλι μας πίεζε και μας έριχνε μέσα στο νερό. Δεν μας έπαιρνε από την απέναντι μεριά προς την υπήνεμη θεωρητικά, αλλά στην υπήνεμη που γινόμασταν πλέον εμείς λόγω ταχύτητας. Εκεί αρχίσαμε να πειράζουμε τον αετό, χρησιμοποιώντας το twist. Το twist είναι η διαφορά γωνίας της κορυφής σε σχέση με την μάτσα, με το πόδι του πανιού. Αρχίσαμε να ανοίγουμε την κορφή και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η ταχύτητα, αλλά πλέον να μην πατάρουν πάρα πολύ τα σκάφη. Στο windsurf να μην έχεις πλέον το πρόβλημα να βρεθείς στο νερό πιεζόμενος ανάποδα από το πανί σου, απλά ανεβάζεις συνέχεια ταχύτητα. Το ίδιο εφαρμόστηκε και στα μεγάλα τα σκάφη τα αγωνιστικά και έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Δηλαδή, για να σκεφτείτε ότι
τις συνθήκες που ένα τριγωνικό πανί μετά τους 10-11 κόμβους έπαιρνε μούδα, πλέον μούδα μπαίνει μετά τους 17 ή και καθόλου ακόμα. Όσον αφορά τα υδροπτέρυγα, και εκεί υπάρχουν διάφορα προβλήματα και εξέλιξη συνεχίζει. Τα πρώτα ήταν σαν ένα αντεστραμμένο τάφ. Ναι, μεν το σκάφος έβγαινε από το νερό, όπως είναι τα μόθ που συνεχίζουν λόγω κατασκευής να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό σχήμα foil, έχουν την κεντρική καρίνα μόνο. Αναγκάζονται και έβγουν το σκάφος στην προσύνεμη πλευρά, ώστε να αποκτήσουν μια σωστή γωνία στο ταφ, ώστε να έχει μεγαλύτερη ταχύτητα και λιγότερο εκπεσμό. Αυτό πάντα σε συνδυασμό με τα τετράγωνα πανιά, τα οποία όσο ανεβαίνουμε μεγαλώνουν και τα twist. Σε κάποια από τα σχήματα που σας έχω στείλει, τα πανιά του WinSafe, σε ένα του RSX, φαίνεται πόσο ανοιχτή είναι πλέον η αιτή. Κάποιος θα, από τους παλιούς ιστοπλώς της δικάς μου γενιάς, αν βλέπαμε τότε ένα τέτοιο πανί, θα λέγαμε τι έκανε άνθρωπος, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ταξιδεύει. Γιατί θεωρούσαμε, δηλαδή, τριμάραμε τα πανιά και χτυπούσαμε με το δάχτυλο τον αετό για να δούμε αν το τριμάραμε σωστά, ανάλογα με τον ήχο που έβγαζε. Το θέλαμε χορδί. Και τώρα, όταν δείτε ένα πανί σεφ, θα πείτε αυτό είναι ελαττωματικό. Έχει πάρα πολλές άρες ο αετός που είναι χειμένος. Είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται πάρα πολύ. Όσον αφορά τα εφάσματα, το υπερβολικό βάρος που ανέφερε η πρώτη ομιλήτρια για τα αρχαία πανιά, τα 600-700 γραμμάρια το τετραγωνικό, η πραγματικότητα είναι και τώρα στα ντάκρον, το βάρος είναι αυτό. Δηλαδή σε μια μαΐστρα 125 τετραγωνικό, το ύφασμα που θα χτυπήσουμε ναι με συνθετικό, αλλά θα είναι γύρω στα 680-780 γραμμάρια ανά τετραγωνική γιάτα. Δεν έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα βάρη. Έχουν αλλάξει μόνο στα εξωτικά υλικά, τα οποία είναι πανάκριβα και πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Καταστρέφονται από τον ήλιο πολύ εύκολα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βακαλόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Τώρα, ίσως να ήταν λίγο καταλαβίστηκα, όπως τα είπα, τρέχοντας. Δυστυχώς, λόγω του ατυχήματος δεν μπόρεσα να είμαι εκεί να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη την παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και... και λυπούμαστε που δεν σας έχουμε κοντά μας. Σε κάποια μελλοντική εκδήλωση, πολύ ευχαρίστως να είμαι κοντά σας και να μπορέσουμε να αναλύσουμε τα πράγματα πιο κατανόητα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ακολουθήσει τώρα η απονομή κάποιων αναμνηστικών πλακετών που εσείς δεν θα μπορέσετε να πάρετε. Θα σας τη στείλουμε πάντως. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Και θα συνεχίσουμε, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη, έχουμε κάποιες πλακέτες αναμνηστικές. Ερωτήσεις κάναμε όσοι ήταν εσύ θα σε απαντήσεις από εκεί. Οι οποίες υπάρχουν, ναι, πλακέτες. Ναι. Τις έχουμε. Είναι η πρώτη μας εκδήλωση και ως εκ τούτου θα ακολουθήσουμε ένα τυπικό. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς όλους τους ομιλητές για μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που δένει το παρελθόν με το παρόν και όπως είδαμε μας πηγαίνει και προς το μέλλον. Χρειαζόμαστε γυαλιά. Λοιπόν, η κυρία, η δόκτωρ Στέλλα Σπαντιδάκη. Εποφελήθηκα πνευματικώς. Όχι, γιατί μετά θα πρέπει να φιλήσω και κάποιους που έχουν μουσεί και προτιμώ
Λοιπόν, η Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδη, να είναι καλά, ευχαριστούμε. Να πω ότι είναι η ψυχή της αποψινής εκδήλωσης, δική της ιδέα, το είχε προετοιμάσει και ανεξάρτητα από εμάς, στο μυαλό της από πολύ πιο πριν, δόθηκε ευκαιρία και εμείς το αγκαλιάσαμε διότι θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που μπορεί για κάποιους από εμάς, ομολογώ και για μένα, ορισμένα σημεία ήταν άγνωστες λέξεις. Αλλά ανοίγει ένας ολόκληρος κόσμος που σχετίζεται με τη θάλασσα, με το παρελθόν μας, με αυτό που θα πρέπει να μας δένει με την Ελλάδα. Ο κύριος Βλαβιανός. Ο κύριος Βακαλόπουλος, να το πετάξω έτσι, δεν ξέρω. Θα του το στείλουμε. Και τέλος τον κύριο Λιβαδά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Έχουμε έξω ένα κρασάκι και ελεύθερη συζήτηση. Μπορούμε να χτυπήσουμε τους ομιλητές σαν χταπόδι για να βγάλουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Ευχαριστούμε.